Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπ. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν λέει για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον Δημήτρη Κουζιαμάνη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο με τον Γιώργο Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο κέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη 95.5 στο Facebook. Επικοινωνείτε με όποιο τρόπο θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό στη σελίδα μας στο Facebook. Και μην ξεχνάτε ότι το μεσημέρι τρώμε και κοιτάμε να τρώμε καλά. Και μόνο καλά μπορεί να φάει κανείς τα μπαμπάτσικα στην Αγίων Πάντων 28, εκεί όπου το μέγεθος μετράει, η εξυπηρέτηση μετράει, η ποιότητα μετράει. Και μπορείτε να παραγγείλετε δύο σάντουιτς, ένα με γύρο χοιρινό, κοτόπουλο και ό,τι ένα άλλο μπαμπάτσικο, οτιδήποτε θέλετε και να πληρώσετε 5 ευρώ. Καλά ακούσατε. Περισσότερα και παραγγελίες στο 2310-51-0045. Ροκαμπίλη, δώσε. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός, τεράστιος, ανεπανάληπτος, δεν έχει ξαναγίνει στα Αιρτζιανά, καθώς το Μετρόπολη 95,5 σου πληρώνει το μισθό σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε. Δεν ξέρω τι ευχές έχετε για το 19, τι θέλω έχετε για το 19. Το σίγουρο είναι ότι όταν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση τη Δευτέρα 25 του Φλεβάρι live στον αέρα, ένας υπατυχερός θα κερδίσει τους μισθούς ενός έτους. Ο τρόπος είναι, δεν κοστίζει τίποτα. Μπαίνετε στο metrosport.gr, μπαίνετε στην ειδική πλατφόρμα στο μπανεράκι, κάνετε ένα κλικ, δίνετε τα στοιχεία σας, γράφετε τα στοιχεία σας και καθημερινά 9 και 20, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20 γίνονται κληρώσεις. Βγαίνουν ονόματα. Δημήτρης Γουδιαμάνης Φερρυπίν. Αυτός που θα ακούσει το όνομά του έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το Μετρόπολη 95,5 στη γραμματεία να λέει ότι είναι ο τυχερός. Μην είναι στην αναμονή όπως θέσει ο Βαγγέλης και περιμένει τζάμπα και βερεσέο. Ο τυχερός έχει προτεραιότητα και μετά από τη στιγμή που λέει το όνομά του είναι ο μεγάλος νικητής. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και με πάρα πολλά αξιόπιστα και με την εγγύηση της Σκιάδης Μπαλοδήμος με τα χειρισμένα αυτοκίνητα, τα πληρώστε όπως θέλετε, όπως μπορείτε, με χίλιους και ένα τρόπους θα έλεγα εγώ, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας τώρα για να μάθετε περισσότερα στο 2310-596-596. Κωστίδη κανείς. Πόσες φορές στις διαφημίσεις λες ναι, καλά ακούσατε. Τι το λες αυτό? Μπορεί να είναι μια ατάκα η οποία μου ξεφεύγει. Σου ξεφεύγει? Ναι, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Καλά ακούσατε. Δεν λες κάτι το συγκλονιστικό, δηλαδή κάτι το οποίο είναι. Δεν δίνεις την προσπάθεια. Κοίταξε, όταν. Καλά ακούσατε. Προσπαθείς να δίνεις έμφαση σε κάτι. Έμφαση. Αλλά με αυτό που κάνεις, ναι, με διορθώνεις τον αέρα. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Ναι, καλά ακούσατε. Θα ήταν πιο ωραίο να μου το έλεγες εκτός αέρα, αλλά εσύ αυτός είσαι. Τι είχες διαβάσει? Έτσι λειτουργείς. Ο Χατζηγιαβάτης τα έλεγε αυτά όταν έκανε τον, ξέρω εγώ, στον Μπασά να πούμε το... Καλά ακούσατε, ακούσατε, καλά ακούσατε, ακούσατε, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Μη, ναι, άντε, πάρτε. Έτσι έλεγε. Να, ξέρετε. Εντάξει, τι να κάνεις. Λοιπόν, τι έγινε? Εσάν τι να γίνει? Έχεις κάποια, έμαθες τελευταίες ειδήσεις? Ναι, γιατί, τι, έγινε κάτι το συντρακτικό, ας πούμε. Ναι, ο Τσέχ αποσύρεται από την ελληνική δράση. Πόσο χρονό είναι ο Τσέχ? 36. Καλά κάνει. Λοιπόν, έχει εκείνο εκεί το... την ειδική μάσκα που φορούσε στο κεφάλι, νομίζω ότι και πολύ έπαιξε, αφού ήταν επικίνδυνο για την υγεία του. Πολύ καλή καριέρα, μπράβο. Συγχαρητήρια, στη καλή ηλικία για τερματοφύλακα, 35-36 χρονών, πρέπει να σταματήσει ο τερματοφύλακας. Λοιπόν... Μετά αρχίζει γίνεται βαρύς, τόσο αν είναι πια ελαστικός τόσο πολύ και το σωματότυπό του, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι αθλητές, ρε παιδί μου, που το σωματότυπό του τους βοηθάει. Άλλους να πούμε το σωματότυπο τους δεν τους βοηθάει. Και στην καθημερινότητά μας βλέπεις, είναι ένας ξέρω σαν το Μάτζιο, τρώει 40 σάντουις, 30 πίτσες. Έχει καλό μεταβολισμό. Εμείς τρώμε δύο σάντουις, ας πούμε, υποτίθεται, τραβιέται το μάγουλο να πούμε, φουσκώνει σαν σαμπρέλα. Ναι. Κατάλαβες. Είναι τα ανάλογα που λέμε. Ο Τσέχ στα 36 καλά κάνει και σταματάει. Καθένας εντάξει, έχει, ναι, τα δικά του προσόντα. Εντάξει. Λοιπόν. Μεγάλος θεματοφύλακας. Ναι, με μεγάλη καριέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον Άρη, αφού. Τι δυσάρεστη? Ο Μπρούνο Γκάμα έχει ρίξει και αστόν και χάνει το υπόλοιπο σεζόν. Σώθηκε ο Άρης, πρόλαβε. Έχει και ένα πόντο από την πέμπτη θέση, έκτη θέση. Οπότε σιγά τις ομάδες που είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πούμε. Άρχισε.
Το βασικό για μένα για τον Άρη είναι ότι χθες ουσιαστικά έσωσε την κατηγορία. Από εκεί και πέρα μπορεί. Ο Άρης έπεσε από τον Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι. Πορτοφόλι βγήκε. Και γεμάτο με λεφτά. Εντάξει, ωραία. Απλά δεν κατάλαβα. Τι θέλω να εξηγήσει εσύ πώ ερμηνεύει. Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο γιατί δούλευα στο πρώτο. Εγώ είδα άλλο το παιχνίδι. Μπράβο. Και αισθανόμουν άτυχο γιατί έβλεπα στη μικρή τηλεόραση τον αγώνα του Παζιάννα με την ΑΕΚ που ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Τι ωραίο παιχνίδι. Παιχνίδι ρε φίλε με τέσσερα δοκάρια. Με τέσσερα γκολ, με πέναλτι, με φάσει. Με... Τι να δει ένα παιχνίδι ρε φίλε όταν παίζει ο Κλάους μπάλα. Αλλάζει και χάνει το πέναλτι και δεν πιάνει το γκολ γκολ. Άλλο πάλι αυτό. Άστα τα τα. Ρεσί Κλάους. Γκολ γκολ σε παίζουμε βραγόρι μου και δίρτε. Το παλικάρι παλέμαχος είναι. Τα κάτσω άλλο. Βάλτο βρε παλικάρι. Για ό,τι και να βλέπεις ρε κόκκινε. Για να βγαίνει αυτή η λολή τώρα η τρελή και να σε ξεφωνίζει. Είναι δυνατόν. Άντε και το έβαζε το πέναλτι. Δηλαδή δεν και... πιάναμε τον γκολ γκολ. Δεν για να ξεφωνητό. Για να το ξεφωνίζει. Άλλο. Ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον αθλητισμό, δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο, δεν αγαπάει. Πιο μεγάλη ευθύνη ποιος έχει. Αυτός ο οποίος παίζει ή αυτός που τον εμπιστεύεται και τον βάζει. Αυτός ο βλάκας που τον παίρνει στην ομάδα και κάνει δουλικότητα στον ΠΑΟΚ ναι. Και του βρουν ένα κομμάτι ψωμί τον Αθανασιάδη. Ναι. Καλύτερα να τον ανοίξουν μια φάρμα εκεί πέρα με όπλα να κυνηγάει τα ζωάκια γιατί είναι και κυνηγός. Και να κάνει και διαδρομή. Και ωραίο παιδί είναι. Ναι. Τι το θες την μπάλα τώρα το αγόρι μου να πούμε. Τι, αφού δεν την αγαπάς. Έχει και τον Πετράκη, τον βάζει δεύτερο φόρ, βάζει και τον Κρισμάν μαζί, διάδα. Πες μου, γιατί ναι. Διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος στο Βικελίδης. Καταρχήν πήγανε 6.000. Θα σου πω. Οι οποίοι ήταν ναι. Ήρωες. Ναι. Το ήρωες το λέω γιατί. Ναι, γιατί το λέω. Σόφο είχε. Ναι, σόφο είχε. Υπέφεραν από αυτό που είδανε. Ναι. Δηλαδή ήταν κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Ναι. Και αν κάποια ομάδα έκανε καλύτερες ευκαιρίες ήταν ναι. Η Λαμία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά ευτυχώς για τον Άρη ναι. Και για πολλούς φίλους μας. Για τον Παντελίδη. Αργιανούς και για τον ναι. Παντελίδη. Ναι, ναι. Ναι. Ο οποίος είναι καλός προπονητής. Ναι. Μπήκε αυτό το γκολ του ναι. Γκαρσία. Θες μια αυτή απάντηση. Γιατί διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, Γιούχαρε. Γιατί, δεν είναι... γιατί ο κόσμος του Άρη φαίνεται. Ότι δεν χαζοχαρούμενο σαν τον Μπαουξί. Ποιος... Μπαουξί είπε. Το Παοξίλο. Ναι. Μπαουξί μπορεί να το λες εσύ γιατί είσαι ηρακλειδέας κομπλεξικός. Εγώ δεν Παουξί, ξέρω. Εγώ τι έχω να πω το λέω. Άσε τώρα εσύ τι λες. Ο Αργιανός έδειξε ότι αυτό που βλέπει δεν του αρέσει παρά το γεγονός ότι η ομάδα το κέρδισε. Αντίθετα, ναι. Ο Παοξί μπορεί να μην παίξει καθόλου μπάλα, να έχουν πέντε δοκάρια οι άλλοι, να βάλει ένα γκολ τυχερό και να πανηγυρίσει σαν το κατσίκι. Αυτή είναι η διαφορά του. Εμένα μου άρεσαν χθες οι Αργιανοί. Εμένα μου άρεσαν που βάλαν το χειροκρότημα. Και δεν κάνανε. Περίμενε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Περίμενε. Ποιο είναι το χειροκρότημα. Εσύ που βγήκες και τους χλέβαζες, ναι. Τους έκραζες ναι. Για το χειροκρότημα που τότε να δει με τον ΠΑΟΚ, ναι. Σήμερα ναι. Τους επιδοκιμάζεις και τους αποθεώνεις ναι. Για τη Γιούχα μετά το 1-0. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα, σ' ακούω. Μ' ακούς. Γιατί θα πρέπει να ακούμε όλες τις απόψεις και μου κάνει εντύπωση. Δεν με ενδιαφέρει σου λέει που κέρδισε το παιχνίδι και μάλιστα το. Διαμαρτύρηθηκαν γιατί. Το βάζω. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ομάδα. Είναι γυροκομείο. Ναι. Αυτό το πράγμα με τον Ιτζόγλου στα χαφ, τον Παυλίδη, τον Βαλεριάνο που έκλαιγε και τον κρατήσανε. Ο Βαλεριάνος μάτωσε τη φανέλα. Βρέασε μάτωσε τη φανέλα. Τι είσαι, μάτωσε τη φανέλα. Άσε ο Βαλεριάνος μάτωσε τη φανέλα. Έτρεχε χιλιόμετρα, κατάπινε χιλιόμετρα. Εσείς θα πάμε στην παραλία. Ο Ιτζόγλου έκανε τάκλιν στην καροτίδα. Τι άλλο να κάνει. Ξέρει ότι φεύγει, ρε φίλε. Και τα δίνουν όλα. Και τους κράζεις. Είσαι άδικος. Είσαι άδικος. Μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Ναι, άμα βγάλεις το. Μπορώ τη γνώμη μου. Άμα βγάλεις το τραγάλι. Μου επιτρέπεις να έχω τη γνώμη μου. Ναι, ναι, κυρία ναι. Μου. Ναι, σας ακούω. Μπράβο στους Αργιανούς που πέντε φορές να κερδίσουν με ένα 0 έτσι σχέδιο θα γιουχάνουν την ομάδα τους. Μία δείχνει ότι δεν είναι χαζοχαρούμενοι. Ναι. Ότι έχουν μια αισθητική πάνω στο ποδόσφαιρο και μια κατάσταση που λέει δεν με ενδιαφέρει μόνο. Καλά, εσύ έλεγες μέχρι τώρα μπασκετική. Τώρα για χθες μιλάω. Κάνανε, δηλαδή, αν αύριο παίξουν με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και χάσουν 2-1 και τους περιμένουν να τους αποθεώσουν στο κλάδι Φυγελίδη, θα πούμε άλλα. Εγώ για χθες μιλάω. Δηλαδή, αν κάνουν μια εμφάνιση όπως έκανε αυτή του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, εφάμιλη του Ολυμπιακού δηλαδή και κόντρα στον ΠΑΟΚ και χάσουν. Δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά σου ρεκόρ, τι με λέξανε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Ολυμπιακός τα έδωσε όλα, δεν κατάφερε να βάλει κόντρα. Κόλλα, μπαλάρα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και έχασε 1-0. Παρακαλώ. Έκανε ευκαιρία. Λοιπόν, ναι. Αν παίξουν ένα μάτς και χάσουν έτσι 0-1. Ναι. Με έτσι σχέδιο. Ναι. Και χειροκροτήσουν την ομάδα, θα είναι κακό. Όχι. Άμα. Όχι. Αυτό λέμε. Δεν θα είναι καθόλου κακό. Mm. Έχω βρεθεί εγώ σε αγώνες όπου η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και δεν κέρδισε. Και χειροκροτήσα και στα τρία γήπεδα. Συμφωνώ. Σκέφτηκες καθόλου πονηρά στη διάρκεια του αγώνα. Πονηρά, όχι. Ναι. Έξερα τι έβλεπα. Okay. Είδα μια Λαμία, ένα συνοθήλευμα. Καθόλου. Ναι, περίμενε. Τη στιγμή που μπήκε ο Επστάιν, κάτι πήγε να κάνει.
Εγώ το μικρό δεν είδα. Ανασταλτικά, ναι, εξαιρετική. Τι είναι, λέει? Από τη μέση και πίσω, ναι, ο Χάβος, ναι, την έχει κάνει η ομάδα η οποία είναι, ναι, αξιόπιστη. Τι έκανε δηλαδή? Τι έκανε ο Άρης, για παιδί, μια ευκαιρία του Άρη που θυμάσαι. Τι έκανε ο Άρης? Βράζια γλωσσιά ήταν. Αυτό, ναι, οφείλεται και στην καλή αμυντική λειτουργία της Λαμίας. Όχι μόνο ότι ο Άρης είναι κακός. Καταρχήν οι Αριανοί με ενθουσιάζουν γιατί τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα και δεν κλαίνε. Και καλά κάνουν. Ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Γιουνές. Υποτροπή. Ο Γιουνές, υποτροπή. Λοιπόν, δεν έχουν ομάδα. Οι Αριανοί ξέρουν από μέσα του, σωθήκανε. Αν θα διεκδικήσουν και μια Ευρώπη, οι Αριανοί έχουν μεγάλο ντέρτι. Έχουν μεγάλο ντέρτι. Παίρνει ο Πάκου το πρωτάθλημα χωρίς μπάλα, με κακή διαιτησία και ιστορίες. Και ό,τι και να κάνουν οι Αριανοί θα κλαίνε. Να σου θυμίζω κάτι. Τι να μου θυμίζει. Τελειώνει το Πάου Κάρι 1-1 στο κύπελο. Ναι, και. Πείτε μου, ποιο παίκτη του Πάου μπορεί να παίξει από τον Άρη. Αυτό ρώτησε. Πείτε μου. Ποιο παίκτη του Πάου μπορεί να παίξει από τον Άρη. Ναι. Αυτό ρώτησε. Ναι. Για πες μου τώρα. Ποιο παίκτη του Πάου μπορεί να παίξει. Σε αυτόν τον Άρη. Τι σε αυτόν τον Άρη. Μετά από εκείνο που είδες, ναι, που είπες κατά συνθήκη έπαιζε στο όπερο άλλος που είναι, ναι, χαφ, ναι, ναι, ναι. Πείτε μου ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει τον Άρη. Θες, έτσι έλεγες. Θες να γεμίζει η κοιλάρα σου κόκκινη. Ρωτάω κάτι. Ναι. Μετά από τόσο απαντάω, καιρό αναθεωρείς. Όχι, όχι, όχι. Θες να γεμίζει η κοιλάρα σου και να τρως. Όχι. Θέλεις. Όχι. Θέλεις οι μαγούλες σου να φουσκώνουν. Λέγε. Θες να έχεις μεροκάματα. Λέγε αγόρι. Μην την κάνεις αυτή την ερώτηση σε μένα στον αέρα. Γιατί? Ναι. Καταλαβαίνει τώρα αυτός που ακούει από κάτω. Θες να τρώει η κοιλάρα σου και οι μαγούλες σου να φουσκώνουν κτλ. Μάλλον κάτι έξαλαβες λάθος. Άλλο κατάλαβε. Ναι, ναι. Άστο, θα σου το πω στο διάλειμμα. Θα σου το πω στο διάλειμμα. Εκ του πονηρού δεν είναι πάντως. Όχι, 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 όχι. Ρε παιδάκι μου. Ναι, άστο τώρα, δεν είναι τη ώρα. Θα σου το πω εγώ στο διάλειμμα. Παρακάτω, άλλα θέματα. Ωραία. Θες πολιτικό ρεπορτάζ? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Έχεις σημαντικό, έχω σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Έχω σημαντικό. Λαϊκισμό δεν θα κάνω. Δεν κάνω εκπομπή, δεν θέλω να κάνω. Δεν λαϊκίζω. Δεν θέλω να λαϊκίσω στη δική μας εκπομπή. Αν θες να κάνεις λαϊκισμό, δεν κάνω. Εγώ βγαίνω έξω. Όχι, ναι, παρακαλώ. Ναι. Ενημέρωση θα κάνω. Παρακαλώ. Τι έχεις να ενημερώσεις? Λοιπόν, βλέπουμε τώρα πρόταση μορφής στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Έφυγε ο Καμένος και. Και ήρθε ο Συγκαμένος. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις, θα πάρει την ψήφο πιστοσύνης ή όχι? Θα σου πω εγώ με μια λέξη τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω ότι γίνεται ένα ωραίο παραμυθάκι εδώ θεατρικό. Μ' αρέσεις. Η συμφωνία έχει περάσει πριν. Άλλο πράγμα ρωτώ. Ναι, συμφωνία. Ναι, ναι. Τώρα θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης? Θα πάρει. Γιατί? Γιατί αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, θα, όπως τσιμεντώνει ο Τίγρης, για πλάκα το λέω. Όχι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Θα έχει τσιμέντωμα. Όχι, ρε. Τι, όχι. Υπάρχει κάτι πιο απλό. Για πες μου να μάθω. Λοιπόν, αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση. Πέφτει. Κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους. Το Φλεβάρι. Φλεβάρι. Το Φλεβάρι. Ποιοι είχαν τη δουλειά το Φλεβάρι? Πολλοί βουλευτές. Πολλοί βουλευτές. Και. Βολευτές, πες όπως θέλεις. Ναι, μην το λες αυτό γιατί και εσύ είσαι λοιπόν, ίδιας νομοταξίας. Και, δεν ανήκω. Και οι πολίτες. Δεν είμαι, ναι, κομματόσκυλο. Ναι. Όχι, άλλο λέω. Λέω, γιατί, ναι, για ποιο λόγο να μην βρεθούνε και 5, 10, 15 πάρουν... οι οποίοι. Γιατί σκέφτομαι. Όλο αυτό ένα γίνεται, εξάμεινο. Για να, όλο αυτό γίνεται, ρε Γρηγόρη, για να πάρουν. Είναι μια οχτωτάρα ένα εξάμεινο. Για να πάρουν. Μια οχτωτάρα για σένα που είσαι βουλευτής. Θα γίνουν δωροδοκίες τώρα. Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε στον άλλο. Όχι, όχι. Για σένα που είσαι βουλευτής. Ναι. Είναι μια οχτωτάρα τώρα ένα εξάμεινο. Γιατί να φύγω εγώ, βέβαια. Γιατί να ρίξει την κυβέρνηση. Περιμένει 6 μήνες και όλα καλά. Βέβαια. Άρα θα τη δώσει την ψήφο πίσω. Φυσικά. Θα βρεθεί δηλαδή κόμμα. Θα βρεθούν άνθρωποι. Θα πέσει χρήμα, ρε. Ρε, άστο χρήμα. Αλλού μπορεί να πέσει. Αλλού μπορεί να πέσει χρήμα. Άστο, μη με πιάνει. Εδώ δεν χρειάζεται. Ναι. Εδώ για να μην χαθεί χρήμα. Για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Να σεβόμαστε τον κόσμο, να μην κάνουμε λαϊκισμό. Η κάνω συμφωνία. Λαϊκισμό τώρα. Όχι, όχι, λέω για να μην κάνουμε. Η συμφωνία θα άλλη περάσει. Άλλη κουβέντα είναι. Όχι, όχι, όχι. Η συμφωνία θα περάσει, θα τελειώσει το παραμύθι και από ό,τι μου είπε ένα φίλο, δεν θα πω ποιο το πρωί που μιλούσα μαζί, μου λέει μπορεί η συμφωνία των Πρεσπών να πάει στο Μητσοτάκι. Να τη φάει αυτό. Γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά. Ρε, η αλήθεια είναι. Είναι πολλά τα σενάρια. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που θέλουν να περάσει οι μεγάλοι έχει περάσει. Ό,τι και να κάνετε, όσα συλλαλητήρια και να κάνετε. Και τελειώνουμε το παραμύθι. Και λαϊκισμό. Βρε, εγώ απόλυτο. Με λαό. Μούφα δεν κάνω. Λαϊκισμό κάνω. Όχι, όχι, δεν λέω για σένα. Ρε. Εγώ είπα, ναι, ότι ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να βλέπετε, να είστε σίγουροι ότι θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση. Ωραία. Οπότε έχει όλα αυτά που βλέπω. Δεν είναι πληροφορία. Το αιτιολογώ. Ναι. Μπορεί να εκτεθώ. Δεν του νοιάζει τον κόσμο που ακούει. Θέλω να χαλαρώσει τώρα. Δεν γουστάρει να ακούει τώρα. Πολιτικά. Με είτε το τραβάω. Άσε, μην το τραβά το έργο. Ούτε λαϊκισμό. Κομματικοποιώ. Άσε το. Όχι. Λοιπόν. Κι άλλο καβγά έχουμε. Ξύλο δεν πέφτει. Τι γίνεται. Σιγά συνέχεια. Για πάνε δε. Πέφτει ξύλο. Βγαίνει έξω. Η Βασιλιάδου βγαίνει έξω. Θα μιλήσουμε για μπάλα, ρε φίλε. Λοιπόν, τρομερά πράγματα.
λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί. Όιμοι, όιμοι, γύρισε. Μόνο φωνές, μόνο πινελίκια. Ναι, τι είναι μωρή κουτσομπόλα, δεν έπεσε καμιά ψηλή. Όχι, ρε. Εντάξει. Τώρα αυτοί φωνάζουν για τις ομάδες τους. Καλά κάνουν, εντάξει. 50 χρονών άνθρωποι τώρα. Τι να κάνουμε, το αίμα, το αίμα λίγο στραβά να πάει. Τους, έχει πεθάνει πριν την ώρα του να πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει, ναι. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για μπάλα. Ναι. Ο Αριανός κερδίζει. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Ο Αριανός κερδίζει και γιουχάρι. Μάλιστα. Και καλά έκανε. Λοιπόν, είναι θέμα πολύ σημαντικό. Ναι. Και δεν μπορεί να περάσει έτσι. Ναι. Ο Παόξης που δεν παίζει μπάλα, ναι, και κερδίζει, ναι, πρέπει να γιουχάρει. Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί παίρνει πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια. Και λέει ας το πάρω με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε μπάλα, με οποιοδήποτε φόρ, με οποιοδήποτε χαφ. Νιώθει ότι ήρθε η ώρα του να πάρει ένα πρωτάθλημα και γουστάρει. Και γουστάρει γιατί το παίρνει χωρίς διαιτησία και μάλιστα πολλές φορές τον πάει και κόντρα χωρίς να παίξει μπάλα. Και χωρίς το φόρ, λέει χέσκα και για το φόρ. Εντάξει, ναι, ο Παοξής βέβαια σε κάποια παιχνίδια, ο οποίος δεν έχει φέτος την αισθητική του ποδοσφαίρου, δεν έχει την αίσθηση του που... Δηλαδή πάει βλέπει ένα έργο, μάπα είναι το έργο, χειροκροτάει. Δικαιολογείται για φέτος. Εντάξει, για φέτος δικαιολογείται. Από του χρόνου και μετά βλέπουμε. Πάντως ότι ο Αριανός δεν είναι χαζοχαρούμενος, εντάξει. Α, του πω όμως του Αριανού και κάτι άλλο. Γιουχάρης μια ομάδα η οποία... δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι στατική, είναι γεροντίστικη, είναι. Δεν μπορούν οι παίκτες να παίξουν καλύτερα. Δηλαδή, μη ζητάτε από αυτούς που έχει ομάδα να παίξουν καλύτερα. Δεν μπορούν. Περίμενε. Ναι, δηλαδή αυτό... δεν είναι κάποτε. Έχω πάει σε πολλά μάτς. Σε χιλιάδες μας, εκατοντάδες μας. Κάποτε φωνάζουν κολόπεδα, δεν παίζετε γιατί δεν πληρώσετε κτλ. Κάποτε η Γιούχα πήγαινε στον ποδοσφαιριστή που υποτίθεται μπορούσε και δεν ήθελε. Εκεί πάμε σε άλλα δεδομένα. Χθες να ρωτήσουμε τους Αριανούς, γιατί γιουχάρατε. Να μας πούνε γιατί δεν μας άρεσε αυτό που βλέπαμε. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτοί που παίζαν μπάλα χθες, ο Κωνσταντινίδης, ο Βαλεριάνος, ο Θελιζίσης, ο Φουκαράς, ο Ιτζόγλου που είναι 36 χρονών. Ο άλλος 35, πώς είναι. Άντε πάλι, με τον Google θα ασχοληθούμε. 35 χρονών είναι το παλικάρι. 35 στα 36. Τι να παίξει μπάλα, την έπαιρνε την κίνδυναγε πίσω. Έβγαινε ο Κωνσταντινίδης. Το σκυλάκι, το κανείς να πούμε, 40-50 μέτρα, μπαμ, τη γυρνούσε την μπάλα στο στόπερ. Έχω απέτηση εγώ από τον Κωνσταντινίδη τώρα, τον Βαλεριάνο και τον Ιτζόγλου και τον Παυλίδη να πούμε. Έχω απέτηση τώρα από τον Τεγκινή Σεντερφόρ να μου κάνει. Αυτή είναι η ομάδα, χαίρομαι που σώθηκε. 31 χρονών. Τι 31, πώς 31. 31. Πότε είναι γεννημένος. Το 87. Το 87, άρα είναι 89. 32. Γέρος είναι, τι. 36 με 32 είναι το ίδιο. Εντάξει, πράγμα. Σαν γέρος είναι. Το ίδιο, σαν 40 χρονών φαίνεται. Μπάλα παίζει τώρα. Τι ίδιο. Σχέση έχει μπει. Άσε με ρε κόκκινε τώρα, 32 είναι, ωραία. Εντάξει, 32 είναι. Τι είναι για να παίζει τώρα. Τι να πάει στον Ηρακλή, λέει. Θέλει, περιμένει τον Ηρακλή. Είναι φιλοδοξία αυτή ένα ποδοσφαιριστή 32 χρονών να πάει στον Ηρακλή, ρε. Μπορεί να είναι αυτογνωσία. Τι αυτογνωσία είναι, δηλαδή φεύγω από τον Άρη, Αλφα Εθνική, να. 32 χρονών. Και πάρω στον Ηρακλή. Μπορεί να παίρνει καλύτερα χρήματα. Πού να πάρει χρήματα μπορεί εδώ. Να πάρει εδώ δεν έχουν σάντουιτς να φάνε στον Ηρακλή. Τι χρήματα να πάρει. Είναι κάποιος ο πληρωμένος στον Ηρακλή. Είναι πληρωμένοι όλοι. Όλοι. Ποιος είναι. Αφού όλοι. Εδώ έχει ο Χροντής έκανε πρόβλημα. Ρα... Άφια εδώ πέρα. Όλοι. Όταν σου λέω. Σαχλαμάρα. Όλοι. Άφια εδώ πέρα. Όλοι. Για οικονομικό πρόβλημα μίλας για τον Ηρακλή. Για άλλα να μιλήσεις. Α, μάλιστα. Να κράξεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Για κακή διοίκηση. Για οτιδήποτε. Άμα είναι πληρωμένοι γιατί κακή διοίκηση. Γιατί ρε φίλε όταν ξεκαθαρίσουν μέσα ο καθένας τι κάνει. Και τι ρόλο παίζει, ναι. Θα αρχίσουμε να συνεννοούμαστε. Α, δεν έχουν ρόλους δηλαδή. Γιατί είναι η χάβρα των Ιουδαίων. Η χάβρα των Ιουδαίων. Έτσι είναι, για μένα έτσι είναι. Ο Μάνος άλλα έλεγε. Ο καθένας έλεγε, ο Μάνος, εγώ τον σέβομαι. Έλεγε, είναι λέει, δύο παρατάξεις. Τρεις. Τρεις, τι τρεις. Τρεις. Τρεις παρατάξεις. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, για τον Άρη να το κλείσουμε το θέμα. Μια ομάδα που έχει 18 παίκτες στην αποστολή και 7 είναι σε μαύρη λίστα. Και τώρα γίνεται μεταγραφές. Δηλαδή, περίμενε. Βγαίνει ο Παντελίδης και βγαίνει... και λέει ευχαριστώ αυτά, ναι, τα παιδιά, ναι, που παρά αυτό που γνωρίζανε, ναι, τα έδωσαν όλα και ακολούθησαν την αποστολή. Ναι. Αυτό δείχνει επαγγελματική ευσυνειδησία. Τι κάνει, φυσικά, επαγγελματίες είναι. Απ' την άλλη μεριά, τι γίνεται τώρα όμως, το οξύμορο. Πού φαίνεται ότι ο Άρης δεν έχει ψηλή στο παντελόνι. Πού φαίνεται. Πού φαίνεται ότι δεν έχει ψηλή να κάνει μεταγραφές. Πού φαίνεται, ρε. Τον άκουσε το ρεπόρτερ πριν από μισή ώρα. Ότι αργεί ο Τόμσο ακόμα. Ποιο πώ Τόμσο ρε, ποιο τόσο. Τον τόσο για ένα κομμάτι ψωμί το παίρνουν. Ναι. Παίρνουν χρυσάφι και πληρώνουν βούτυρο με μέλι να πούμε. Ναι. Ποιο. Τι ποιο. Ποιο είναι. Ότι θα αναθεωρήσουν λέει για κάποιου από αυτού να μείνουν και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό ρε.
Πώς το μεταφράζεις εσύ, ρε μεταφραστή της μπάλας, να πούμε. Δηλαδή τι. Ότι βλέπουν ποια είναι η πραγματικότητα. Φτιάξα μια μαύρη λίστα και βλέπουν, μετά την κάναν άσπρη τη λίστα. Βλέπουν ποια είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ναι. Ξέρουν τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό, δεν ξέρουν απάντηση. Μέχρι που μπορεί απάντηση, να φτάσει. Απάντηση δεν αυτή. Ανάλογο με το πάπλωμα, απλώνει και τα δηλαδή, πόδια. Δηλαδή πριν 10 μέρες δεν ξέρουν το πάπλωμα πώς είναι. Το βλέπουν πλέον εξόφθαλμα. Οξόφθαλμα το βλέπουν. Εξόφθαλμα το βλέπουν. Και σου λέει. Φτιάξαν μια μαύρη λίστα, ρε. Άκου δω, ρε. Φτιάξαν μαύρη λίστα, 7 άτομα. 8. Ναι. Και τώρα λέει, αλλά θεωρούν. Τι σημαίνει αυτό, ρε. Τι δεν υπάρχει φράγκο. Πολλά μπορεί να σημαίνει. Δεν υπάρχει σέντια μεταγραφή. Μπορεί να ισχύει γι' αυτό. Τι μπορεί να ισχύει γι' αυτό. Δεν μπορώ να τους αποδεσμεύσω γιατί ζητάνε λεφτά κάποια από αυτούς. Τώρα θα σου τυπώ και θα θυμώσω. Για πες μου. Μπέρκ μου λίγες το χειμώνα. Μπέρκ. Τι Μπέρκ μου. Μπέρκ μου λίγες τα φέρει. Θες οι μαγούλες σου να φουσκώνουν κοντά. Είδες πως θα τίζεσαι. Όχι, όχι, όχι. Μπέρκ μου λίγες. Θες οι μαγούλες σου να... Θες να τρώσει την μπάκα να γεμάτη. Θέλεις, θέλεις ή δεν θέλεις. Λέγε ρε, θέλεις ή δεν θέλεις. Θέλεις ή δεν θέλεις. Θυμώνεις, ε. Όχι, δεν θυμώνεις. Πάμε σε διάλειμμα. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Λοιπόν, ροκάρουμε σήμερα. Ροκαμπίλη διάθεση έχει ο κύριος Γκουλιαμάνης και εμείς. Γιατί όχι. Όμορφα τραγούδια είναι το rock and roll. Λοιπόν. Άκουγες rock and roll δηλαδή. Μ' άρεσε. Ναι. Είσαι δηλαδή rock and roll. Όχι. Τη εκκλησία παιδεία rock and roll. Όχι. Ήταν διαβολικά λέγαν οι παπάδες. Το έχω ξαναπεί. Τι μας λέγανε αυτά όταν. Στο διαβολική ξαναπεί. Μουσική και τα λοιπά. Δεν υπάρχει διαβολική. Να ακούστε ύμνους χριστιανικούς μας λέγανε. Κάνα μπιθικό το πολύ πολύ. Δεν μ' αρέσει ο σκοταδισμός. Ο σκο. Σκοταδισμός. Και γιατί πεις εκεί στο Άγιον Όρος που δεν σ' αρέσει ο σκοταδισμός. Γιατί δεν υπάρχει, εκεί, εκεί, εκεί είναι το φως. Το φως, ε. Ναι, ναι. Φως τηλέφωνα νερό, ε. Μάλιστα. Mm. Λέγεται πάνω παρακάτω που είναι το φως εκεί. Λοιπόν. Κάνουμε καμιά μπίζνα να πάμε εκεί πέρα. Όλα νοησίες. Γιατί άμα δεν κάνω μπίζνα, τι να πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Mm. Τέρκιος Περκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκο Μπόσα Αργωνία. Ναι. Σαν άλλο Ματέο Γκαρσία, σας ξεκλειδώνει έστω και στο 93. Αν έχετε πρόβλημα λοιπόν με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, αντίπαλες άμυνες που δεν μπαίνει με τίποτα γκολ, τηλεφωνείτε στο 85-27-27 Στέργιος Πετκανίτσας. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, καθώς 3 και 20 θα έχουμε την ανακοίνωση ενός τυχερού φίλου ακροατή, καθώς δηλώνεται συμμετοχή στην πλατφόρμα του, που θα βρείτε στο μπάνερ στο metropro.gr. Άντε, τελείωνε. Πες το, ωραία. Λέγε ρε Κωστάκη. Άντε, πες το. 3 και 20 θα βγει, είπαμε. Θα το πούμε. Του δώσουμε το μισθό, τι άλλο. Θα μπουν στο πάνελ και θα το δουν. Σε είπε η κοπέλα πώς θα το πεις. Πες το. Και εγώ μπορώ να το πω, άμα θέλω. Αλλά δεν με αφήνεις να το πω γιατί θες να κάνεις το αυτό. Να κάνεις τον έξυπνο εσύ συνέχεια. Τέλος πάντων, πες το εσύ να κάνω. Τα λέω εγώ και τα παίρνεις εσύ με συνέχεια. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Κωνσταντίνη, θα ήθελα σχόλιο σου για Μάρτινς έως τώρα. Ο Μάρτινς. Ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πολύ καλό. Ένα-ένα. Πολύ καλό. Όταν βλέπετε ο Αργιανός ότι ο ΠΑΟΚ πάει και προτάθει με ζωέ μηχανέ, τι το απομένει. Ένα-ένα, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να τα πούμε ένα-ένα. Θα διαβάσω τα μηνύματα και θα απαντήσω. Δεν θα προλάβω, δεν θα διαβάσω. Προλαβαίνει, θα το θυμίσω εγώ. Όταν βλέπει ο Αργιανός ότι ο ΠΑΟΚ πάει και προτάθει με ζωέ μηχανέ, τι το απομένει να δει μπάλα από την ομάδα του. Όταν δεν βλέπει ούτε αυτό, τι να κάνει, γιούχα. Μάλιστα. Πολύ καλή απάντηση. Καλό, καλό, καλό. Καλό. Ο υγιή Διαμαντόπουλο είναι χειρότερο από τον έτοιμο Γιουνέσκι, κύριε Παντελίδη. Και κύριε Διαμαντόπουλε που έχει γίνει κόνη νούμερο 2. Καρυπίδη, πάρε τα μέτρα σου. Ναι. 860. Κόκκινο καράφλα εννοεί ότι για να τρώει η κοιλιά σου και για να μεγαλώνει μεγάλο σου, λέει καραγκιοζλίκια στον αέρα για να τσιτώσει του παοξίδε και να χαίρονται οι χαζοχαρούμενοι οργανοί για να υπάρχει ακροματικότητα. Αυτό κατάλαβε ο φίλο. Εντάξει, ο καθένα. Εσύ μπορεί... τι κατάλαβε από αυτό που σου είπα. Άλλο κατάλαβε. Εγώ αυτό που είχα να σου πω το είπα. Τέλειωσε. Κατάλαβα και τι, ναι. Τι δεν υπάρχει να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πε του για τον Μάρτιν. Ναι. Ποιο Μάρτιν, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Για ποιον άλλο Μάρτιν. Λοιπόν, πολύ καλύτερο προπονητή από όλου του προπονητέ, αλλά στην επιλογή παιχτών θέλει μπουνιέ. Δηλαδή. Δηλαδή, έτσι όπως παίζει η ομάδα του, έτσι όπως αναπτύσσεται, έτσι όπως μαρκάρει, έτσι όπως κάνει, είναι καλός σχετικά. Ωραία. Δεν είναι κακός προπονητής. Αλλά είναι λακαμάς γιατί πήγε και πήρε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι αυτός τους έφερε. Δηλαδή είναι επιλογή αυτού νου οι παίκτες που έφερε. Ο Κάμπελ, πώς εννοώ, εξτρέμ, για το Φετβατζίδι, είπε ναι, τον ήξερε και οι δύο σεντερφόρ. Μόνο για αυτά που έκανε, θέλει ας πούμε κρέμασμα. Με σκηνή από την άλλη πλευρά όμως την τακτική του είναι καλός. Έχουμε δύο λοιπόν φάσεις να κρίνουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Στο κομμάτι του αγωνιστικού που είναι καλός και στο κομμάτι των επιλογών που είναι για μπουνιές. Του απάντησα σωστά. Παρακάτω.
Κοίταξε, στο... αν το απάντησε σωστά η Ελλάδα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μου αρέσει. Σου αρέσει τι. Ναι. Τη μάπα του δεν μου αρέσει. Μου δείχνει ότι πίνει. Όχι αυτό. Δηλαδή έχει το βλέμμα του αλκοολικού. Δεν λέω ότι πίνει. Δηλαδή το αχτέρι στο μαλλί, αξίριστο. Αργέ νοχελικέ κινήσει. Το βλέμμα του σαν το δικό σου όταν πίνει δύο τσίπουρα και τέτοια. Βαρύ. Σαν του ανέστη βλάχου το βλέμμα. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, να πει αυτό είναι προπονητή, είναι γυμνασμένο, είναι αυτό αγύμναστο. Με κοιλιέ και τέτοια. Δεν μ' αρέσει. Στο κομμάτι τη τακτική είναι πολύ καλό. Δουλεύει πολύ καλά. Η επιλογή των παικτών είναι άθλια. Πρώτα 40 Ολυμπιακού 100-200 χίλιου και κανόνισε να πούμε ότι θα σου πούν τα ίδια πράγματα που σου λέω εγώ. Λέω εγώ το. Α πούμε ότι θέλουν. Ναι. Δικαίωμα του καθόλου. Πάλι φασαρία εκεί. Πήγε εκεί και έσπηρε στη διχόνια. Λοιπόν. Εγώ λέω ότι είναι καλό προπονητή. Ναι. Γιατί, το γιατί είναι καλό προπονητή. Ναι, γιατί. Εγώ το αιτιολόγησα το γιατί. Θα πω γιατί. Ναι, για πες. Γιατί βλέπω ότι φέτο στον Ολυμπιακό ισχύουν άλλα ηθική έθιμα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Α τα ήθια και τα έθιμα. Γιατί είναι καλό προπονητή. Τι ηθική έθιμα. Δηλαδή, τι... Πες ότι θες μόνος δε. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ επενέβησα όταν μιλούσες. Τι επενέβησες. Μα δεν με δίνεις να καταλάβω. Τι ηθική έθιμα. Άμα αφήσεις να τελειώσω. Ποια είναι τα ηθική. Άλλο τρόπο έκφρασης έχεις εσύ. Άλλο έχω εγώ. Έκφρασης. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Βλέπω στον Ολυμπιακό. Δεν επιβάλλουν ποδοσφαιριστές. Ναι. Αφού είναι το προπονητή. Δηλαδή δεν κοιτάνε να βγάλουν πραμάτια να πουλήσουν. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Και τον βάζουν δηλαδή. Ξεκίνησαν με Γιαννίτσι. Γιάννη Κογλου. Πώς το κοντά τον φλέγας. Γιάννη Κογλου. Πώς το κοντά. Γιαννιώτα. Γιαννιώτα. Ναι. Λοιπόν, και βάζει τον Πορτογάλο. Ναι. Καλό είναι ο Πορτογάλο. Ναι, δικό του είναι. Άλλο αυτό. Βλέπω ότι επέστρεψε ο ποδοσφαιριστής που ήταν στο καμπιονάτο τόσα χρόνια. Δεν παίρνει χρόνο συμμετοχή. Προφανώς δεν μπορεί να παίξει. Ρε, γιατί καλό προπονητή θα μα πει. Τι είναι αυτά που παίρνει. Βλέπω ότι δεν παίζουν οι παίκτες που πρέπει να παίξουν. Mm. Το πρέπει σε εισαγωγικά. Ναι. Παίζουν οι παίκτες που επιλέγει ο ίδιος και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του πραγματικά. Το κουσούρι το οποίο έχει ο Ολυμπιακός, το έχει πει και το έχουν διαβάσει όλοι, είναι η αποτελεσματικότητά του στον γκολ. Ναι. Από εκεί πέρα, αν αυτό οφείλεται και σε αυτόν. Το ότι φτάνει μπάλα στο κουτί καλά είναι και του προπονητή καλό. Ναι. Το ότι το χάνει αυτό που του φέρνει μέσα είναι του προπονητή κακό γιατί αυτό του επέλεξε. Έπρεπε να ξέρει, να διαβλέψει. Ο προπονητή πρέπει να προβλέψει κιόλα. Ο προπονητή γίνεται από του παίκτε ή καταστρέφεται από του παίκτε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Όταν σου λέει ο πρόεδρο ή ο τεχνικό διευθυντή τι να φέρουμε και του φέρνει εσύ, έχει και την ευθύνη. Αν έκανε ο Χασάν 20 γκολ, θα ήταν καλά ο Μάρτινε, πώ το λένε. Τώρα που τα χάνει και είναι στατικό και δεν έχει περιφερειακή κίνηση και είναι ένα κεφαλάκι μόνο λίγο ψιλοσεντεφροάκο. Και ο άλλος βγαίνει από την περιοχή και κάνει το συμμετέχοντα μόνο. Μπαίνει, βγαίνει, δεν σκοράρει. Είναι αυτούνου θέμα. Παρακάτω, λέγε. Αυτός δεν μπορεί να μην είναι πόντιος. Ποιος είναι? Στέλνει στο Facebook μήνυμα. Ναι. Και λέει πώς μπορεί να στείλω SMS στο κόκκινο και στο Ραπτόπουλο. Ναι. 9.55 για να το μήνυμά σου στο 54. Αφού μπορεί τζάμπα να στείλει, γιατί να στείλει μήνυμα. Λοιπόν, η Ραούλα λέει ο Γιάννης Ρεσλής. Ο Ρεσλής. Ναι. Λαμόγιος φωνάζει ο Χρήστος. Για ποιο λόγο? Γιατί κράζει τον Ηρακλή. Δηλαδή, εγώ παίρνω λεφτά για να κράσω τον Ηρακλή. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Μα τι σημαίνει λέει. Λέω ότι είσαι ζηλιάρης. Να ζηλέψω τον Ηρακλή. Δεν δε θα χωνέψει ποτέ, λέει, πόσο μεγάλο είναι ο Ηρακλή. Ναι. Ουστ κοπριά. Αυτό δεν είναι επιχείρημα όμως. Σε βρίζει, ρε φίλε. Α, δε, καλά κάνει και με βρίζει. Η επιχειρηματολογία του να πει για ποιο λόγο. Ρε παιδάκι μου, με βρίζει ο ανθρωπάκο. Καλά κάνει και με βρίζει. Τι του έκανα εγώ και με βρίζει. Τι είπα δηλαδή, η αιτιολογία ποια είναι. Μη είπε κοπριά. Ωραία. Λέγε ρε κόκκινε, για ποιο λόγο. Γιατί προφανώς έχει τα νεύρα του και θέλει. Ναι. Και θέλει. Δεν είναι επιχειρηματολογή, σου είπα. Εκνευρί, είναι ο παδός. Και ο παδός. Και ο Λάμπης τώρα. Ο Λάμπης, ναι. Ναι, πρόσεχε τώρα. Πολλές φορές. Τι λέει ο Λάμπης, ναι. Θα σου το πω για μία ακόμη φορά κόκκινο. Ότι ο Πάουκ δεν παίζει μπάλα, το δέχεται εσείς και όλα τα σατσάκια του χοντρού. Εμείς με ποιον χοντρό έχουμε σχέση. Ναι. Δηλαδή, αν πάει στο καφενείο αυτό τη γειτονιά του και έχει 40 παοξίδες και του πήρε παιδιά, παίζει ο Πάοκ μπάλα. Άκου, 40 επιχειρηματολογεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου αρέσει ότι φροντίζει για το γαρνιτάρι και μας τη λέει. Ναι. Λοιπόν, έχει την καλύτερη επίθεση. Ναι. Την καλύτερη άμυνα. Ναι. Τις περισσότερες νίκες. Το ότι δεν αναλύονται σε γιόμες και σουτ προσευχές για να γεμίσει στατιστική δεν σημαίνει ότι δεν παίζει μπάλα. Ναι. Το δεύτερο γκολ στην Τρίπολη με τη συμμετοχή 5 παικτών στη φάση είναι καλή μπάλα. Η φάση είναι για σεμινάριο. Μία φάση. Πες μου άλλη μία καλή του ΠΑΟΚ. Ναι, παρακαλώ, διάβασε. Όταν το μόνο που ξέρεις σαν μέσο είναι και σαν παραγωγή να πουλάτε γκρίνια και μιζέρια, ναι. Και η πραγματική κατάσταση σε ξεπερνάει, πρέπει να αλλάξει τελείως, αλλιώς το τέλος είναι κοντά. Ναι. Εντάξει, μπορεί να φαντάζεσαι ό,τι θέλεις. Συνομίζω ότι έχουμε κανένα καηλέ
Ωραία επιχειρηματολογία. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός έχει μια άποψη και την στηρίζει. Πολύ ωραία τα λέει. Εντάξει. Κόκκινε, πες στο φαλακρό βέλος να αφήσει τα υπονοούμενα και να μιλάει καθαρά γιατί δεν είμαστε πρόβατα. Αυτό πάλι για ποιο λόγο το λέει? Να μας πει. Να μας πει. Ναι. Ελπίζω αυτή την, η αλαζονία που είχαν οι συμπολίτες στις δύο πρώτες αγωνιστικές να τους γίνει μάθημα. Τρεις. Αφήστε τα μπλουζάκια και τα όνειρα για 20.000 κόσμο κάθε Κυριακή και Ευρώπη και αδράξτε τα κυβικά σας. Και όπως έλεγε ο μπάρμπαρος μου ο Μίχας, το σκατό όσο βούτυρο και να το βάλει, παξιμάδι δεν γίνεται. Mm. Φιλιά από το Τρονχάιν. Nice. Λοιπόν. Ναι, ρε φιλιά, ο Ματίγια το βάλε. Οκ. Okay, εσύ τι άλλον είπε? Τον Καρσία είπε. Εσύ είπε ο Καρσία βάλε τον γκολ. Και τι έγινε? Και τι έγινε τώρα, άλλαξε το άλλο. Το βάλε. Ρε κόκκινε, ρε, τι να σε πάρει. Άλλαξε ο σκόρερ. Τι να σε πάρει. Άλλαξε ο σκόρερ. Κόκκινε, επιστρέφει ο Ενρίκε, φεύγει ο Ουάρντο, έλεγα του ρίχνει κάποιο άλλο. Επιστρέφει και ο Ενρίκε, φεύγει ο Ουάρντο για Ατρόμητο και επιστρέφει και ο Γιαννούλης. Και αυτό είναι ένα θέμα. Τι θέμα είναι? Θα σου εξηγήσω. Ναι. Κόκκινο Πάοκ φέτος έχει παίξει μπάλα σε πολλούς αγώνες. Πρωτάθλημα κύπελλο στο Λευκό Πύργο. Καλή επιτυχία. Ράπε 100 κιλά μπάλα, ξέρεις, απόλυτο δίκιο για Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής είναι μεγαλύτερος από τον Άρη. Γι' αυτό λέει σε βρίζει. Σε τι είναι μεγαλύτερος ο Ηρακλής από τον Άρη? Φίλε. Εκτός ότι έχει περισσότερα γράμματα στο όνομά του. Σε τι είναι μεγαλύτερος? Από τον άλλο. Σε τι είναι μεγαλύτερος ο Ηρακλής από τον Άρη, σε τι άθλημα? Ο Ηρακλής μου θυμίζει τη Σαμπουτζάκη, λέει, έχει σχεδόν 20 χρόνια στο πουθενά και νομίζω ότι αν πάει στον Greece Next Top Model θα βγει νικήτρια. Σαμπουτζάκη μπορεί να βγει νικήτρια. Κακό την τι χαρακτηρίζει. Τη Σαμπουτζάκη 85 χρόνια μπορεί να βρει 50 γκόμενο. Αν θέλει. Φύγει κορμάρα. Τι είναι? Κορμάρα. Κοντή είναι όμως. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν την έχω δει ποτέ από κοντά. 55. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αλλά δεν ξέρεις το, δεν ξέρεις το. Διατηρείται αψεγάδιαστη. Αψεγάδιαστη, φυσικά. Προφανώς δεν. Είχα εργοστάσια να κάνω. Μια χαρά είναι. Καλά εξηγήθηκε. Καλά έκανα. Από σένα τα πήρε. Τι, άμα ήταν από μέσα για να μην τα έπαιρνε. Εσύ δηλαδή είχε το την άνεση. Αν είχα εγώ εργοστάσιο με τη Σαμπουτζάκη θα πήγαινα. Έλα ρε κόκκινη, τελείωμε. Δεν θα άφησε καμιά γυναικάρα με τη Σαμπουτζάκη 1,5 μέτρο θα πήγαινα. Έτσι όπως ακούστηκε, ναι. Λέει, είναι ναι. Σαν να σε είπε ο Καράβλος ότι αν λες κάτι εις βάρος του Πάου θα χάσει τη δουλειά σου. Α, αυτό άλλο κατάλαβε. Ναι. Ναι. Για τη συνέντευξη που πήρε ο Πετρωτός δεν μου είπε τίποτα. Ε. Θα πω. Για πες. Συγχαρητήρια καταρχήν στον συνάδελφο. Έλα, λείψε λίγο τον συνάδελφο. Σου δώσω και μια είδηση μετά, αύριο μεθαύριο. Μην έχεις καμιά κόντρα. Όπως είχες παλιά με τον Ζαΐρη, λέγε. Δεν έχω κόντρα. Μάλωσα με τον Ζαΐρη μια φορά. Γιατί μάλωσες? Γιατί μάλωσα. Για ένα θέμα προσωπικό. Μάλιστα. Προσωπικό τι, για καμιά γκόμενα μάλωσατε? Τι? Όχι, ρε φίλε. Γιατί, εμείς δεν έχουμε τέτοια. Όταν είναι να μαλώσουμε, μαλώνουμε. Ναι. Όταν να αγκαλιαστούμε, αγκαλιάζομαστε. Ναι. Και όταν ρουφιανεύει, δεν ρουφιανεύει. Όχι, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Είναι δικό σου. Α, δικό μου είναι. Είσαι Πρίτανης. Πρίτανης, ναι. Λοιπόν, καταρχήν είναι τεράστια επιτυχία αυτό που γίνεται. Για το μέσο είναι επιτυχία μεγάλη. Πρώτο για τον ίδιο τον. Και για τον ίδιο τον δημοσιογράφο, βέβαια. Κατ' επέκταση για την εφημερίδα και το μέσο. Ποια τύπο την είπε? Κατ' επέκταση για την εφημερίδα και το μέσο. Και το μέσο. Λοιπόν, δίνονται απαντήσεις για πολλά πράγματα. Ναι. Μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Ναι. Τι μάθαμε δηλαδή? Ναι. Τι διάβασε τη συνέντευξη? Όλοι. Τι κατάλαβε δηλαδή? Δεν ήξερα για το 1,5 εκατομμύριο που χάρισε. Ένα ή αυτό. Δεύτερον. Δεν ήξερα ότι θα γράψει ξεχωριστή ανακοίνωση για τον Σαββίδη. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ψέματα. Ναι. Δεν έχει λόγο να το λέει. Ναι. Δεν ήξερα ότι δεν μίλησε καθόλου με τον Σαββίδη όλο αυτόν τον καιρό. Ω, δεν έτσι όπως τα λες. Έτσι λέει ο ίδιος. Ω, δεν έτσι. Ότι έχω να μιλήσω με τον Σαββίδη από τον Νοέμβριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχα πρόταση καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Δεν με έκανε πρόταση ο ΠΑΟΚ. Πώς να μείνω? Ερμήνευσε το έτσι. Τι ερμήνευσε τώρα? Πώς να μείνω? Τα λεφτά ήταν πολλά και ο ΠΑΟΚ δεν μου έκανε καμία πρόταση. Okay. Ποιος ΠΑΟΚ? Ο Σαββίδης δεν με έκανε πρόταση. Λέει κανείς κάτι διαφορετικό. Ναι. Για κάποιους που βρίζαν τον Πρίγιοβιτς και από αυτούς και εγώ παρασύρθηκα και του είπα το παλιοσέρβο τι έκανε και τα λοιπά, το ανακαλώ. Γιατί λέω, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν του έκανε πρόταση να του πει ρε παιδάκι μου, σου δίνω 1,4. Πάνω από 2 δεν μπορώ να σε δώσω. Μένεις με 2 σε μένα αντί να τρέξεις. Δεν έγινε αντιπρόταση. Δεν έγινε αντιπρόταση. Αυτό μας λέει σήμερα. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να το κρατήσει. Δεν έκανε τίποτα. Δεν επιχείρησε. Δεν προσπάθησε να το κρατήσει. Τώρα αν ήθελε, δεν ήθελε. Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ ήθελε τα φράγκα. Κατά κάποιο τρόπο έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και σου λέει θα τα πάρω. Αυτό λέει ο Πρίγιοβιτς. Δεύτερον, δεύτερον, απάντηση για όλους εμάς που λέμε ότι. Σέρβος είναι, κοιτάει το συμφέρον του. Ναι, ενώ εσύ που είσαι Έλληνα, τίμιος, δεν κοιτάς το συμφέρον σου. Εσύ το είπες. Ναι. Άσε εγώ τι λέω. Το σέρβος είναι επάγγελμα, λες. Σέρβος, κομμουνιστής
και Ρουμάνος. Ναι. Είναι επάγγελμα. Ναι. Είχες πει ότι είναι επάγγελμα, λοιπόν. Δεν είναι. Απαντάει. Ναι. Και βγαίνει ο Γλέζος δεν έκανε επάγγελμα το κομμουνιστιλίκι και μπορώ, δεν δούλεψε μπορώ, μια μέρα στη ζωή του. Μία πρόταση. 65 χρόνια κάθε. Μία πρόταση. Παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπεις ότι βγαίνει και λέει ναι. ότι είχα πρόταση από την Κίνα 16 εκατομμύρια ευρώ και την απέρριψα. Ναι. Αν κοιτούσα μόνο το χρήμα, θα είχα φύγει εκεί. Σε λέει. Ναι. Δίνει κάτι άλλο το οποίο ισχύει. Ναι. Το ξεχάσαμε. Mm. Γιατί ξέρεις, θυμόμαστε αυτά που θέλουμε. Έτσι. Η οπαδία ακόμη περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλο λάθος δικό μας και δικό μου και δικό σου που δεν θυμόμαστε την πρόταση που είχε από την Κίνα. Ντάξει. Πριν γράψουμε μας την κριτική. Μας το υπενθυμίζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ναι, ωραία, καλά, καλά. Αυτό αναδεικνύει και όλα αυτά τα οποία λέει. Μετά τη συνέντευξη. Όπως επίσης, ναι. όπως επίσης ναι. δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να το δηλώνει αυτό το πράγμα. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο Πρίγιοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι λαϊκή. Αυτά τα χριστιανικά άστα, εντάξει, τα λέει γιατί θέλει να τα πει έξυπνα. Δεν νομίζω. Γι' αυτό είπε ο Πέτρο τόσο σε κάτι διάστημα συζήτηση που είχαμε ότι είναι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Επικοινωνιακότατος, πανέξυπνος. Πανέξυπνος. Κανείς δεν μπορεί να πει. Πανέξυπνος. Δεν έχω δει. Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους με λέει άρα ο Πετρωτός που έχω γνωρίσει. Κλείνει με ένα happy end. Δηλαδή με όλα αυτά που δηλώνει ο Πρίγιοβιτς. Η ιστορία πάει τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ. Τώρα κοίταξε να δεις ποια είναι η συγκυρία. Αυτή η συνέντευξη θα είχε μεγάλη αξία αν έχανε ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Θα είχε μεγαλύτερη αξία. Ναι, γιατί η ήττα θα σου πω. Αν πήγαινε λοιπόν έστω και ισοπαλία στους 6 βαθμούς, να βγαίνει το μάτς 0-0 ή 1-1. Στενά να ήταν τα πράγματα. Αυτή η συνέντευξη θα τα έχει πολύ μεγάλη αξία και πιστεύω ότι το 3-0 εδώ κατεβάζει τις πωλήσεις της Μέτροσπορτ. Γιατί αυτό το πώς να μείνω, τα λεφτά ήταν πολλά και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καμία πρόταση, σε συνδυασμό με ένα κακό αποτέλεσμα θα έφερε μεγάλη γκρίνια. Η οποία τώρα δεν υπάρχει αυτή η γκρίνια γιατί ο ΠΑΟΚ πέρασε σύμφωνα στο δεύτερο ημίχρονο με 3-0 από την Τρίπολη. Οπότε συγκυριακά λέω ότι στο promotion μένει πίσω λίγο η πώληση. Θα ήταν πολύ καλύτερη πώληση σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ. Δεν αργώ τα πράγματα πάντα όπως θέλει. Ρε, εγώ δεν σου πω ότι ήθελα να γίνει. Σου λέω πώς είναι τα πράγματα στη ζωή αυτή που ζούμε, να πούμε. Κατάλαβες. Δεν είπε κανείς ότι είναι λάθος και τέτοιο. Εντάξει, παρακάτω. Ότι υπό άλλες προϋποθέσεις θα ήταν διαφορετικό. Θα είδα πολύ περισσότερη αξία συνέντευξη. Μετά το 3-0 έχει μεγάλη αξία, αλλά όχι τόσο. Αυτό λέω. Okay, αλλά η μπάλα είναι γένους θηλυκού και κάνει. Χρειάζεται την μπάλα γένους θηλυκού. Ναι, σου λέω. Άλλο τι έχουμε. Κόκκινο έχει δύο σφαλιάρες στον Κρυσικέπα στο κομμένα. Ο Βαρδογιάννης πότε μπαίνει. Ο Βαρδογιάννης περιμένει να βγείτε στους δρόμους και να ζητήσει την επιστροφή του. Ποιος Βαρδογιάννης? Ο Τζίγκερ. Ο Τζίγκερ. Περιμένει να βγείτε στους δρόμους και να απαιτήσει την επιστροφή του. Ναι. Και δεν είναι μακριά αυτό που σου λέω από την πραγματικότητα. Ναι. Ετοιμαστείτε. Ναι. Τι διαφορά έχει ο φετινός Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ του Ίβιτς? 30 τελικές σε κάθε παιχνίδι χωρίς ουσία στις φάσεις. Απλά οι διαιτητικές αποφάσεις το κρατάνε. Ναι. Κρατάνε ποιον? Τον Ολυμπιακό, εμένα κρατάνε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει βοήθεια από τη διαιτησία? Πώς δεν έχει, αυτό λέμε. Τον κρατάνε πού? Ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερη μπάλα, έχει καλύτερη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ έχει χειρότερη διαιτησία, δεν παίζει μπάλα και είναι 8 βαθμούς απάνω. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, φίλε. Αυτή είναι η γοητεία του ποδοσφαίρου. Και να τρελαίνονται κάτω οι Ολυμπιακοί και να λένε μα είναι δυνατόν. Παίζουμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτοί με τρεις φάσεις κάνουν ένα γκολ. Έχουν ήρωα τον Πασχαλάκη, ο οποίος είναι τρεις φορές σαν το Σαργκάνη καλύτερος. Δεν υπάρχει Σαργκάνης μπροστά στον Πασχαλάκη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και Λεσίδη μπροστά στο Πασχαλάκη αυτή τη στιγμή που. Το τεχαία τον είδε. Είδα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το παιδί. Πόσες επεμβάσεις έκανε. Εντάξει. Και θα έχει έκανε να. Έκανε 14 επεμβάσεις. Ένα λεπτό. Θα έχει να θυμάται ο Παοξής. Αυτό είναι ωραίο που θα σου πω, κράτα το. Το Κούδα, τον Παρίδι, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, μια ομάδα. Δεκτό. Μια ομάδα η οποία ήταν και ομάδα, ήταν και παιχταράδες. Okay. Θα θυμόμαστε τον Κωστίκο και τον Δημόπουλο που ήταν σεντερφοράρες, Γιούρισιτς πίσω κτλ. Ο Πάοκ δεν έβγαλε μέχρι τώρα μεγάλο τον Περίμενε. Ας τον ολοκληρώσω. Έχεις δίκιο. Και θα έχουμε να θυμόμαστε το πρωτάθλημα του Πάοκ με τον Πασχαλάκη. Χωρίς καλό άσο μπορεί να κάνεις επιτυχία. Χωρίς καλό άσο. Πώς να κάνεις επιτυχία. Πώς δεν μπορείς. Από τον τερματοφύλακα ξεκινάνε όλα. Εσύ που είσαι παιδί της άμυνας και λες ότι όλα ξεκινάνε από τον τερματοφύλακα. Ναι. Δεν βλέπεις ότι. Γιατί ο ΠΑΟΚ που πήρε το πρωτάθλημα το 1985 είχε τερματοφύλακα. Δίνει βαθμούς ο Πασχαλάκης. Έλα εδώ να σου πω. Ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης στον ΠΑΟΚ που δεν παίζει καλά. Δίνει βαθμούς. Δηλαδή αυτά τα 5 γκολ. Ένα τεράστιο μερίδιο οφείλεται στον εξαιρετικό Πασχαλάκη. Απάντησε, Ραπτόπουλος. Το 85 τι τερματοφύλακα είχε ο ΠΑΟΚ που πήρε πρωτάθλημα?
Τι τερματοφύλακα είχε ο Πάουκ πήρε πρωτάθλημα. Μεγάλη ιστορία. Ένα μέτριο τερματοφύλακα που έχανε βαθμούς, δεν κέρδισε βαθμούς από αυτόν, τον Παντέλη, και αναγκάστηκε και πήρε στα 32 το Στεριούδα. Ο Στεριούδας έβγαλε καλύτερο πρωτάθλημα. Καλό Στεριούδας. Ο Στεριούδας όταν ήρθε στον Πάουκ, ευτυχώς που ήρθε στον Πάουκ, γιατί ο Στεριούδας έδωσε βαθμούς στον Πάουκ που δεν έδωσε ο Παντέλης. Ο Πάουκ δεν είχε τερματοφύλακα όταν πήρε το πρωτάθλημα. Γενικά. Δεν είχε. Γενικότερα όμως ο καλός Άσος. Όχι, ο Φορτούλα ήταν καλός. Εκείνη τα χρόνια. Κοίταξε κόκκινε οι τερματοφύλακες, έτσι που βλέπω εγώ και στιγμιότυπα. Ξέρεις ότι οι παλιοί τερματοφύλακες δεν πιάνουν μία μπροστά στους τερματοφύλακες σήμερα τους σύγχρονους. Μία δεν πιάνουν. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Μία δεν πιάνουν. Άλλο η μπάλα τότε, άλλο η ταχύτητα. Άλλο λέω. Θυμόμαστε. Ήθιστε να θυμόμαστε παιχταράδες του παρελθόντος. Και λέμε σήμερα δεν βγαίνουν αθλητές. Ξέρεις κανένα να λέει, να θυμάται κανένα τερματοφύλακα παλιό, τόσο πολύ έντονα. Σήμερα οι τερματοφύλακες είναι πολύ καλύτεροι, πιο ποιοτικοί, πιο εκρηκτικοί, πιο ψηλοί, πιο σώματα από τους τερματοφύλακες πριν από 40-50 χρόνια. Και μιλάω είναι πιο εξελιγμένα μοντέλα. Αυτό που εξελίχθηκε στο ποδόσφαιρο. Είναι πιο εξελιγμένα μοντέλα. Πάρα πολύ. Με την μπάλα να είναι πολύ πιο γρήγορη. Να φύγει με πολλά περισσότερα χιλιόμετρα την ώρα. Δεν είναι εκείνη η μπάλα που έπιανε εποχή και ζήγιζε 10 φορές παραπάνω. Ατομικά λάθη τελικά. Αλλάξανε πολλά. Άκουμε λίγο. Έχουνε ελαχιστοποιηθεί. Αλλάξανε πολλά. Άκουμε λίγο. Έχουνε ελαχιστοποιηθεί τα ατομικά λάθη στους τερματοφύλακες. Ναι. Άμα σου δείξω δεκαετία 60, 70, 80 τερματοφύλακες και έχουν φάει. Θα φρίξει. Ρε, δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Καθόλου δεν διαφωνώ. Ο Πασχαλάκης είναι το παράδειγμα του σύγχρονου τερματοφύλακα. Ναι. Λοιπόν, πρόβλεψη στείλει ο άλλος για το. Από τώρα προβλέψεις δεν δίνει. Τι πρόβλεψη? Για το Λάρισα Ηρακλής. Ποιο Λάρισα Ηρακλής? Για το Λάρισα Άρη, συγγνώμη. Λάρισα Άρη. 0-0. Λοιπόν. Ξέρει ότι αν ξεβερδέψει θα γίνει και πάλι μεγάλος και αυτό δεν το θέλει. Τον ζηλεύει και φαίνεται σε κάτι το ατάκα. Ποιος? Μεγαλύτερο σε ιστορία και πραστήρις και έβγαλε το μεγαλύτερο παίκτη, τον οποίο επίσης υποβαθμίζει. Ποιος? Σε κάθε αναφορά. Υποβαθμίζει. Υποβαθμίζει. Ποιος τον υποβαθμίζει? Ο φίλος που σε κράζει. Ναι, τι λέει, ό,τι λέει. Εμένα, τι λέει, ό,τι ότι ναι. Ο Ηρακλής είναι μεγαλύτερος από τον Άρη και ξέρει ναι. Ότι αν ξεμπερδέψει ναι. Τον μπλέξιμο παίκτη τώρα. Ναι. Θα γίνει και πάλι μεγάλος και ασταθάρι. Δεν το θέλει. Ασταθάρι. Τον ζηλεύεις και φαίνεται σε κάθε σου ατάκα. Ζηλεύω εγώ τον Ηρακλή. Μεγαλύτερος ιστορία και πραστής, έβγαλε το μεγαλύτερο παίκτη τον οποίο επίσης υποβαθμίζεις σε κάθε σου αναφορά. Ποιος είναι ο παίκτης που υποβαθμίζω εγώ? Ο Χατζηπαναγής. Εγώ υποβαθμίζω τον Χατζηπαναγή. Εγώ ρε βλάκα υποβαθμίζω τον Χατζηπαναγή. Εγώ τα λέω Κουτσοπαναγής. Εγώ δεν λέω Κουτσοπαναγής, Κούτοπαναγής λέω. Κούτοπαναγής. Κούτοπαναγής. Ο Χατζηπαναγής έχει μυαλό 3 χρονών. Με τέτοιο ταλέντο, τέτοια ποιότητα, τέτοια ταχύτητα, αν θες για εκείνη τα χρόνια, τέτοια και εκτέλεση καλή, πήγε και έμεινε στη μικρή ομάδα του Ηρακλή. Δεν είναι κουτός. Εγώ υποβαθμίζω τον Χατζηπαναγή. Είναι σαν να παίζει, είναι σαν να παίζει βουγιουκλάκι με τη λάσκαρη σε μπουλούκι. Τι με κοιτάς, ρε κόκκινε, με κοιτάς τι. Σαν να παίζει ο Κούρκουλος να πούμε. Έπρεπε να πάρει ο Ρακλής πρωτάθλημα με τη Μαναγή. Κουκλοθέατρο. Έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα με τη Μαναγή. Θα μας τρελάνε. Πού να μιλήσει κομπλεξικέ. Κομπλεξικέ. Με τον Ηρακλή. Πού να μιλήσει κομπλεξικέ. Σε στέλνει ένας Ηρακλητέας μήνυμα. Κομπλεξικέ. Καλά σε λέει κόμπλα. Κόμπλα. Κάποιος κάνει τον δικηγόρο του Σαββίδη. Παιδιά, μην το κάνετε. Και εμείς κάνουμε λάθη. Εγώ το λέω σαν φιλική συμβουλή. Δεν έκανε πρόταση ανανέωση ο Ιβάν στον Πρίγιο, διότι ξέρει ότι με τα λεφτά της μεταγραφής μπορεί να πάρει 2 παιχταράδες και πιο καλοπληρωμένους από το Σέρβο. Οκ. Ναι, με μέσο πήγα, φίλε. Πού το κατάλαβες, ρε Άκη, ότι εδώ είμαι μέσο. Πληρώνω κιόλας. Δίνω ένα χαρτζηλίκι στον Κουζιαμάνη και με αφήνει και μπαίνω να κάνω κομπή. Λοιπόν. Άλλη μια ερώτηση έχω να κάνω. Μπορούσε ο Πάουκ να δώσει παραπάνω λεφτά χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα με το Financial Fair Play στον Μπρίγκοβιτς? Δεν το γνωρίζουμε. Πραγματικά δεν το γνωρίζουμε. Ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο σήμερα στο 2019 είναι καθαρά επαγγελματικό και δεν είναι φανέλα με 10 εκατομμύρια. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Πάουκ είναι να το δώσει τον Μπρίγκο. Κανείς δεν είπε ότι δεν. Κανείς Παναθηναϊκός δεν θέλει επιστροφή Βαρδογιάννη. Μόνο κάποιοι πανηγυρτζίδες που δεν έχουν σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μπες μέσα σε κερκίδα και πες για επιστροφή Βαρδογιάννη. Εγώ φίλε μου, λέω μια γνώμη. Εσύ πες ότι είναι λάθος. Σ' ακούω. Πώς γίνεται να θέλει τον Παντελίδη καλό προπονητή και τον Λουτσέσκου κακό? Ο ένας έχει φέτος 14 νίκες και άλλος 10 ήττες. Και επειδή τώρα έχουν διαφορετικού μεγέθους ομάδες,
Πέστε μου πότε έκανα Παντελή τη χρονιά όπως αυτή που ο Λουτσέσκου πήγε την Ξάνθη τελικό και την έβγαλε Ευρώπη. Από ποιον άκουσε τη διασύγκριση? Γρηγόρη, τώρα τερματοφύλακες ξέρουν πιο μπάλα από τους αμυντικούς. Δεύτερο τερματοφύλακα City, Liverpool. Επίσης δεν μπορούν να μπλοκάρουν την πάσα από πίσω και πρέπει να ξέρουν ακόμα και τρίπλα. Ρε παιδιά, είναι γνωστό ότι έφυγε ο τερματοφύλακας από τη City, τον διώξανε ο Χαρτ. Γιατί δεν ήταν καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν υπάρχει Σαργκάνης, λέει, και Κελεσίδης μπροστά στο Πασχαλάκι. Κωστής Ραπτόπουλος 2019. Τράκανε 12 στον δρόμο, ο άνθρωπος που έφαγε 12 γκολ σε 3 μάτς στην Ευρώπη. Η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη κατά το Μετρόπολης. Τράκαναν και εκεί άλλοι 12. Έτσι λέει ο φίλος. Παιδιά, καλησπέρα. Ήθελα μια γνώμη και από τους δύο για το χθεσινό 3-5-2 της ΑΕΚ. Εκ του αποτελέσματος εξαιρετικό. Εκ του αποτελέσματος εξαιρετικό. Γιατί? Γιατί πήρε αυτό που ήθελε. Πήρε τη νίκη και τα κατάφερε. Λοιπόν, πριν πάμε στα απαραίτητο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, το αυτοκίνητο το οποίο θέλετε, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τα περισσότερα τιμοπαράδοτα, τα περισσότερα για να τα δοκιμάσετε οδηγικά, να κάνετε test drive, να δείτε αν είναι αυτό το οποίο πραγματικά είναι για τα δικά σας γούστα και να έχετε χίλιους και ένα τρόπο πληρωμής. Περισσότερα. Τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μην ξεχνάτε ότι σε 20 λεπτά από τώρα ένας φίλος θα ακούσει το όνομά του και θα έχει την ευκαιρία να τηλεφωνήσει στα 390 για τον μισθό της χρονιάς, για τον διαγωνισμό της χρονιάς. Οπότε πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με τις δικές σας γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές. Το 2310-399 είναι δικά σας. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Εσύ κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη για οριστική διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα. Αξιόπιστα, μόνο τηλεφώνημα στο 18133 και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό όπου στο πανεράκι συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, δεν σας κοστίζει τίποτα και διεκδικείτε το μισθό της χρονιάς 3-20 θα ακουστεί ένα όνομα. Όπως επίσης ότι μαζί μας είναι τα μπαμπάτσικα, όπου το μέγεθος μετράει, η ποιότητα μετράει, η εξυπηρέτηση μετράει. Όλοι εκεί είναι με το χαμόγελο και εσείς φεύγετε χορτάτη και με το χαμόγελο, αφού οι προσφορές είναι μοναδικές. Μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αυτή την περίοδο είναι ένα κλαμπ σάντουιτς, μία λεβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φορά τα πιτάκια Ανατολής, με γύρω χοιρινό οικοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου, μόνο με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Φυσικά και ισχύει το δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ και θα τα βρείτε στα Αγίων Πάντων 28 με τηλέφωνο για να παραγγείλετε το 2310-51-0045. Τα 390 ελεύθερα, πάμε στους πρώτους τηλεφώνησαν. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Ο Κώστας. Ο Κώστας μάλλον κλειδώθηκε στον τουαλέτα, θα φωνάξει με τον κλειδάρα να τον κάνει. Ρε φίλε, ο Γκαρσία. Μ' αρέσει κόκκινε, πεθαίνω. Γιατί πράγμα, τι ήταν? Για τον Σπυριδόνοβης προφέρει με τον Πανιόνιο. Ναι. Για τα λάθη σου, ρε φίλε. Δε, το λέω με χουλιαμά, μην είναι. Πρέπει καλά κάνεις, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πεθαίνω, ρε φίλε. Πέθανα στο γέλιο, ήμουν σπίτι μόνος και πέθανα στο γέλιο. Αυτός έκανε και γέλασε. Ναι, ρε φίλε. Okay. Και το σημερινό με το Ματίνια. Εμένα δεν μου φαίνεται αστείο. Εσύ γελάς. Ο Άρης σου έχει πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν μπορεί, αν είναι ικανός ο Καρυπίδης να τα λύσει. Εσύ είσαι στο γήπεδο. Ναι. Και. Χάλια μαύρα. Γιούχαρες. Ναι, πάρα πολύ. Ο λόγος που γιούχαρα δεν χάρηκα που κέρδισα. Δεν χάρηκε που κέρδισα. Γιατί τα πονέσα τα μάτια μου.
Ναι. Εσύ δεν πριν πας στο γήπεδο, ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ πριν πας στο γήπεδο με 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, δεν ήξερες ότι θα πονέσουν τα μάτια σου με τον Ιτζόγλου στα χαφ, τον Βαλεριάνο και αυτό το σκατοδοχείο τον Κωνσταντινίδη που έχετε για τα ξυπάκια εκεί πέρα. Είμαστε Κεριανοί, δηλαδή. Εκεί στη Σαριανή. Είστε Αριανοί. Ναι, είμαστε Αριανοί, πονάμε στην ομάδα. Ναι. Στο τέλος του μάτια τι γιουχάρατε. Δεν θα φτάσω σε επίπεδο να χαρώ, δηλαδή άμα πάρω το πρωτάθλημα και παίζω έτσι. Μάλιστα. Κατάλαβες γιατί λέω. Εντάξει, φίλε μου. Εντάξει. Τον ακούς. Εντάξει, γιατί δεν πρέπει να πει τη γνώμη του. Στεναχωρέθηκε. Δηλαδή λέει, δεν είμαι χαζοχαρούμενος σαν τους παοξίδες που κερδίζουν με 7 δοκάρια Ολυμπιακός και κάνουν σαν τους χαζούς και μόνοι. Είναι πρώτοι όμως. Είναι πρώτοι όμως, ναι. Έχει μια διαφορά. Πάρ' τον επόμενο. Άλλο να είσαι έκτος και άλλο να είσαι πρώτος. Ο κόκκινος έχει, λέει, ο φίλος Μαυραμίδης, ο Νίκος από το ΑΡΤ. 90,6 μας ακούνε τώρα και κάνουμε παρτούζα, πώς το λένε, αναμετάδοση. Λέει, έχεις πολύ ωραίο επίθετο. Τον είναι κόκκινο, αλλά είναι μπλε, φίλε. Προφανώς ο φίλος είναι Ολυμπιακός. Είναι Ολυμπιακός. Προφανώς είναι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και προφανώς είναι Ολυμπιακός. Ναι. Και κλαίει τώρα με τον Καράπαπα και... Ναι. Ναι. Να πάμε στον κόσμο. Τώρα εδώ είμαστε στο Μετρόπολης. Εντάξει, κόκκινε. Παρακαλώ. Γιατί πέφτουν οι γραμμές. Ναι, Γρηγόρη μου, θα το πει στο αφεντικό ότι αυτός ο Ραπτόπουλος πέφτουν οι γραμμές. Θα ρουφιανέψεις πάλι, εντάξει, ναι. Παρακαλώ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, θέλω να στείλω 2 μηνύματα σήμερα. Να στείλεις 3. Ναι. Λοιπόν, 3 θα στείλω τώρα που το είπες. Ναι. Το πρώτο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Χαίρομαι που ασχολούνται Γαύροι, Βάζελοι, Αεξίδες, όλοι ασχολούνται με την ΠΑΟΚΑΡΑ. Δεν είναι καλό αυτό. Καλό είναι. Αν θα φύγει ο Πρίγιοβιτς τώρα, τι θα κάνετε χωρίς τον Πρίγιοβιτς και. Λοιπόν, προς Πετρωτό, Ζαΐρη και Καστάνη. Να τους πεις, να τους μεταφέρεις ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ο Πασχαλάκης. Ναι. Ναι, αλλά το Πασχαλάκι το δίνεται 200 χιλιάρια το μήνα. Αυτό σου λέω να τους μεταφέρεις. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Και τι είναι ο μάνατζερ, είναι ο Πασχαλάκι, συγγνώμη, ο Πετρωτός. Να, επειδή ξέρουμε εμείς ότι στην ΠΑΕ μέσα είναι άμπαλοι. Ναι. Να πει ότι ο κόσμος λέει ότι ο Πασχαλάκης είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχετε. Πάμε στο δεύτερο μήνυμα. Πάμε. 2. Προς Καστοριανό και οδηγό Κυρσάβα. Ναι. Μπουκώματα με αλατόνερο, γαργάρες. Γαργάρες. Τρίτο μήνυμα και τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Κύριοι εσείς που θα μπείτε για να ψηφίσετε για την ιστορία μας, τα παιδιά μας και γενικά, να έχετε το νου σας, εδώ ειδικά εσείς που είστε στη Βόρεια Ελλάδα, ότι όταν θα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα πω. Πέστε με ειδικά σε βλάκια, ναι. Όταν θα συναντιόμαστε στον δρόμο, θα έχει μονόλογο. Δεν θα έχει διάλογο από εδώ και πέρα. Προσέξτε καλά. Δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Προς πού πάει αυτό τώρα. Προς τους βορειοελλαδίτες βουλευτές για την ψηφοφορία αυτή που θα κάνουνε. Έχετε το νου σας στον δρόμο από εδώ και πέρα, επειδή παίζετε με τις ψυχές μας και την ιστορία μας, θα έχει μονόλογο. Δεν θα έχει διάλογο. Την καλησπέρα μου. Για τους βορειοελλαδίτες. Είστε γελοί που λέτε ότι αν ήσταν πρώτοι με τέτοια μπάλα, θα χαιρόσασταν και περισσότερο γελίο είναι ο Κωστής που δεν τους κοροϊδεύει. Λίγοι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου, εσείς. Ολυμπιακός, Πτολεμαϊδα. Πτολεμαϊδα και Ολυμπιακός. Και είναι μαύροι όλοι, εσύ πώς βγήκες κόκκινος. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς μας έδωσε στα Μιάρα 3 ισοπαλίες και τα διπλά του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Σ' άρεσε, φίλε. Είμαι σε καλή φόρμα και τολμώ να σου πω ότι στο live που κάνουμε, παίζουμε live στοίχημα. Και έδωσα, αν το είδες, πριν το μάτς του ΠΑΟΚ, έδωσα σκόρερ Μαουράρισιο με 9,5 πόντους. Το είδες. Φίλε, ναι, αυτό είναι μεράκι που έχουμε. Είναι τρομερό μεράκι. Θα έχανα μόνο τον Άρη, το κίαμα έβαζα. 0-0 έπαιξα τον Άρη, 0-0 σκορ. 0-0 σκορ. Κοντά και εκεί είμαστε. Σκέψου πόσο κάλτσα, πόσο κάλτσα είναι, ρε φίλε. Ακούς. Ναι. Δεν βλέπετε ο Άρης με τον Παντελίδη. Με τον Ερέρα έπαιζε καλή μπάλα. Ναι. Ο Ερέρα άφησε συντρίμια. Δηλαδή φταίει ο Παντελίδης. Άλλο σου λέει. Εσύ πώς το έβλεπε. Για θέαμα σου λέει. Όχι, λες δεν βλέπει. Λοιπόν, για θέαμα. Μισό, αυτό που οφείλεται. Τι πτώματα έχει. Τις κακές επιλογές του Ερέρα ή στο ότι ο Παντελίδης. Η πιο αγύμναστη ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Άρης. Η πιο απροπόνητη ομάδα, η πιο στατική ομάδα είναι ο Άρης. Και εγώ δίνω συμβουλή τον Παντελίδη να φτιάξει άμυνα και να παίξει την κόντρα. Δεν μπορεί ο Άρης να παίξει από πίσω μπρος. Πρέσινγκ να κάνει στο κέντρο με τον Παναθηναϊκό. Ξεφούσκωσε σαν το αερόστατο του Μπούζου. Λοιπόν, ή πρέπει να κάνει άμυνα, να παίξει φουκαράς και να φύγει σε κόντρες. Δεν έχει. Τώρα με αυτόν τον Τόνσο, βέβαια, θέλω να τον δω.
στο κομμάτι Άρης που θα κλείνονται και οι αντίπαλοι. Να δω τι καπνό θα βουμάρει ο τόσο, τόσο μ' αρέσει. Άλλο η Τρίπολη και άλλο. Ναι, σωστά το λέω λίγο. Άλλο η Τρίπολη, άλλο Άρης. Ναι. Ακούς. Ναι. Τώρα αν παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, πώς θα βγει το παιχνίδι. Κοίταξε ρε φίλε, μπορεί να κυλήξει 5-0 και μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει γκαντεμιά και εκεί που ήταν ας πούμε και τα λοιπά και να λήξει και 1-0. Πέρ πιανούλε τώρα. Υπέρ του ΠΑΟΚ ρε φίλε. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Εντάξει. Πάλι να χάνουμε τα άχαστα και να χάσουμε 1-0. Για τον Ολυμπιακό ρωτάει. Α, για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό το μάτς φίλε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το έχω σταυρώσει. Το έχω σταυρώσει. Στο όρο Σαραλάτ που έχει γάργαρο νερό. Το έχω σταυρώσει. Έγινε, για χαρά. Αργιανός το έχω σταυρώσει. Ναι. Αργιανός είμαι και ούτε εμένα μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα. Ναι. Αλλά είμαστε έκτη ναι. μετά από 4 χρόνια. Σωστό. Δηλαδή αυτοί που γιούχαραν τι παραπάνω ήθελαν. Ναι. Να περάσουν τον Ατρόμο, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Ναι. Να είμαστε και λογικοί. Ναι, ναι αλλά ξέρεις κάτι. Το χειροκρότημα και το γιούχα σου βγαίνει αυθόρμητα. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Σκέφτεσαι με την καρδιά σου, με το συνέστημά σου. Εντάξει. Επόμε. Σωστά μιλάει ο φίλος. Αλλά μιλάει ο φίλος με 60 χτύπους το λεπτό, αν είναι γυμνασμένος. Εκείνη την ώρα είναι 140 χτύπους, 120 κρύο, επηρεάζεται όλο αυτό. Μιλάς με το συνέστημα. Επόμενος. Επόμενος, ναι. Έπεσε. Επόμενος. Ναι, ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Ατρομητάρα εδώ. Γεια σου Γιάννη. Τι έγινε ρε εσύ, αυτός έκανε λάθος χθες. Έπαιξε με ρόμβο και έβαλε τον Κασί Ισαΐα που στη βάση του ρόμβου αντί να βάλει τον Καρασαλίδη. Και έβαλε τον Καρασαλίδη στόπερ. Και δεν έπαιξε με 3 στόπερ, έπαιξε με εξάρι πιο μπροστά τον το Χατζη Ισαΐα. Έκανε λάθος ο προπονητής, νομίζω. Κάτι θα ξέρει παραπάνω, Κωστή, νομίζω. Μεγάλος προπονητής, κάνει τη δουλειά του, γιατί... μεγάλος προπονητής άκου, να σου πω... και επειδή είναι και επικοινωνιακός άνθρωπος, θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση, ρε παιδί μου, να τον έβρισκα. Ρε παιδάκι μου, ποιο το σκεπτικό. Yeah. Έχει ένα σκεπτικό βέβαια. Ξέρεις ποιο είναι. Εγώ το είπα χθες στον Καραζαβέρι. Λέει, έπαιξε ο Μανσόν και ο Μπουσούλαζης πιο μπροστά. Δηλαδή αυτός τώρα τι έκανε, πήγε να κερδίσει στο χώρο του κέντρου παρκαρίσματα. Πιθανολογώ ότι ήθελε να κάνει την άμυνα στο κέντρο. Μέτρα, ίσως. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ναι, κατάλαβες. Μάλλον εκεί πήγε η δουλειά. Γιάννη. Δεν ξέρω αν το είδε. Και βάλε λίμπερο στα χαφ το στόπερ του. Αν το είδε ο κόσμος του παιχνίδι, αν ήταν απασχολημένος με κάτι άλλο. Και αυτό το μάτς, ναι. Είδα στιγμιότυπα. Λοιπόν, εγώ το είδα το παιχνίδι λοιπόν, και σου λέω ότι ο Ατρόμητος μέχρι το γκολ της σοφάρισης του Πανετολικού ναι. δεν είχε απειληθεί. Ναι. Δεν είχε ναι, απειληθεί. Σωστό. Τρώει ένα σωστό. Πολύ κρύο γκολ καθώς. Τώρα δεν ξέρω αν παγώνουν ή αν νομίζουν ότι είναι offside το παιχνίδι. Η άμυνά σου βγαίνει από πίσω και έρχεται γρήγορα το 1-2 με αυτό το Μανά ο οποίος είναι επεκταράς βέβαια. Ρε φίλε, ναι, ξέρεις κάτι, ξέρεις κάτι. Πιθανόν ο Μανά, επειδή τον έχω δει σαν παίχτη και τον ξέρει και ο Κόκκινος, είναι πολύ καλός από πίσω να έρχεται μπρος. Αυτός φαντάζομαι το σκεπτικό του ήτανε, γιατί εγώ ήθελα να το ρωτήσω τον άνθρωπο ποιο ήταν το σκεπτικό, έτσι. Να βάλει το Μασό και τον Μπουσούλατζιτς πιο μπροστά, να έχει λίμπερο στα χαφ το στόπερ. Και εδώ μόνο μπορώ να του πω ότι γιατί βάζει τον Χατζη Ισαΐα που είναι αργός και δεν βάζει τον Καρασαλίδη εκεί. Δεν ξέρω. Επειδή ναι, είναι αργός, ξέρω επειδή είναι αργός ο Χατζη Ισαΐας. Ναι. Να σας δώσω μια είδηση. Ναι. Εδώ στον αέρα, ζωντανή. Ναι. Ο Σαββίδης είναι μεγάλος γάτος, αλλά ευτυχώς και ο Σπανός είναι μεγάλος γάτος. Το ξέρουμε. Τι έγινε. Κάναν ανταλλαγή λοιπόν το Γιαννούλη, είδατε, με τον Ουάρντα. Ναι. Αν και η συμφωνία στην αρχή προέβλεπε κάτι άλλο. Ο Σαββίδης είχε έρθει στην Αθήνα, συνάντησε τον Σπανό και του ζήτησε και πέτυχε να κάνει τι. Μία εβδομάδα σεμινάριο ο Κάναντι το καλοκαίρι στο Λουτσέσκου για διαχείριση Χρήσης. Ποδοσφαιριστών. Είσαι αλήτης, μεγάλων ποδοσφαιριστών. Αυτό πιστεύω ότι το συμφωνήσανε. Είσαι πολύ μεγάλος. Επίσης για κοουτσαρίσματα, αλλά νομίζω ότι εκεί αρνήθηκε ο Σπανός γιατί του λέει δεν σχέση έχει ο προπονηταράς ο Κάναντι με αυτό το Σαββίδη να πούμε που έχει ο ΠΑΟΚ. Με αυτό τον Νίκο Σταυρίδη. Τι αδικία είναι, τι άδικο είναι αυτό το ποδόσφαιρο και η ζωή. Δεν πήρε ο Άγγελος Αναστασιάδης πρωτάθλημα, δεν πήρε ο Σάντος, δεν πήρε ο Μπάγκεβιτς και παίρνει αυτός ο Λουτσέσκου. Αυτό το παλτό ρε φίλε, ναι. Θα πρέπει να βλέπεις όμως. Ναι. Καλά τα λέει, ο Ατρομητέος. Υπάρχει μια βασική παράμετρος. Συγγνώμη, εγώ αντικειμενικά τα βλέπω, πείτε μου. Υπάρχει μια βασική παράμετρος. Θα πρέπει να βλέπεις και σε τι κατάσταση είναι όλοι οι υπόλοιποι. Φυσικά δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι υπόλοιποι, αλλά νομίζω ότι βρήκε και τον πρόεδρο, ρε παιδιά, όμως τώρα... Και το timing, όλα παίζουν τον ρόλο. Και πώς ο Ολυμπιακός έχει φέρει τους φορ... Ναι, εντάξει, ήταν... Γεια σου Γιάννη. Εντάξει, είναι αδικία για την μπάλα να μην πάρει ο Σάντος, να μην πάρει ο Άγγελος
να μην πάρει ο Δόνης και να πάρει ο Λουτσέσκο. Αυτή επόμενος. Είναι πάμε επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Και εγώ θα δώσω μια συμβουλή την οικογένεια Σαββίδη στην μπάλα να πάει να κλείσει τον Μπουζούκι. Στη θέση του Πέλκα. Να πάει να κλείσει τον Μπουζούκι. Σιγά τα αυγά. Στη θέση του Πέλκα. Έτσι λες εσύ. Σιγά τα αυγά. Έτσι, έτσι λες εσύ. Παίξε μπάλα τώρα. Εσύ ο Μπουζούκης στον Παναθηναϊκό παίζει χωρίς άγχος. Ναι. Το ίδιο είναι. Τσογλάνος είναι ο Μπουζούκης. Δωμάζος είναι. Τσογλάνος. Εγώ... Άλλο ήθελα να πω. Ποδοσφαιρικά εννοώ, δωμάζε, συγγνώμη, αλλά στην μπάλα επάνω μιλάω, έτσι. Σεβασμό στον αριθμό. Καλησπέρα, καταρχήν δεν ξέρω, ακούστηκα προηγουμένως. Ναι. Ακούγεσαι. Έλα. Κόκκινε. Εδώ είναι. Χώνεσαι το φαλακρό προηγούμενο. Ναι. Του λες ότι είπες, λες ποιοι παίχτες του Άρη. Πόσα χρόνια πρέπει να πέρασε ραδιόφωνο, ρε Κόκκινε, για να καταλάβεις ότι σε ζωντανές εκπομπές η τροφή του ραδιοφώνου είναι η ίντρικα. Πόσα χρόνια για πες. Στα 200 χρόνια το καταλάβεις. Αυτό εισέπραξες εσύ. Εγώ αυτό εισέπραξα. Τι να εισπράξεις. Θέτει ένα ερώτημα ίντρικας για να ασχοληθεί ο κόσμος να πάρει τηλέφωνα. Τι θες να σου πει δηλαδή. Καλά. No comments. Τι θα πει τι τώρα. Τι no comments. Κάνουν ασχόληση. Όχι, απάντησέ μου. Τι νομίζεις το ραδιόφωνο. Μόνο διαφημίζεις να διαβάζεις. Το κόκκινος το ξέρει το ραδιόφωνο. Εγώ δεν ξέρω ραδιόφωνο. Ο κόκκινος το ξέρει το ραδιόφωνο καλύτερα από όλους μας. Ας τώρα τον κολλάμε. Εντάξει. Εσύ πες γιατί το ραδιόφωνο είναι αλλιώς. Okay. Και το κόλλημα που κάνει ο κόκκινος πάλι για λόγους γίνεται. Πάει έτσι. Το μυαλό σου μήπως για άλλο λόγο γίνεται αυτό. Έτσι. Αυτό το λέω ότι κάνει τόσα χρόνια ραδιόφωνο. Σε και ρωτάω κάτι, και... πάει το μυαλό σου μήπως για άλλο λόγο το έκανα εγώ. Όχι, δεν πάει το μυαλό μου. Κακό. Το χώνεσαι και για τον Μπέρκ. Ο Φαλακρός τα λέει αυτά, εδώ το πρωί ξέρεις τι είπε. Οχ. Δεν τον άκουσες το πρωί τι είπε. Δεν το ξέρεις. Λέει, μας συμφέρει λέει να συζητάμε για την Λαμία. Παρά για τον Άρη. Και ο Κουλιανός το λέει καλά, ρε, τι συμφέρον έχουμε από τη Λαμία. Γιατί λέει τον Άρη, τι συμφέρον έχουμε. Το ακροατήριο της Θεσσαλονίκης τι είναι. Αγιανή Παυσής και Ρακλήδης δεν είναι. Ναι. Επομένως δεν έχει συμφέρον από τη Λαμία. Ο άνθρωπος εδώ. Δεν θα μπει στο μυαλό του ποτέ. Βρε, δεν θέλω να πω. Απλά τη δουλειά αυτή την κάνει καλά. Βάζει την ίντρικα και μετά... Φέρνουν τα τηλέφωνα, γίνεται το χάμος. Ξέρει τι κάνει αυτό. Υπάρχουν κομμάτια. Άλλη δουλειά του τερματοφύλακα, άλλη του στόπερ, άλλη του μέσου, άλλη του σεντερφόρ. Και θέλω να πω ότι κάτι τελευταίο γιατί είμαι αργανός. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό το δεξί μπακ τον Κωνσταντινίδη να κουβαλάει τη φανέλα του Άρη πάνω κάτω γιατί μόνο αυτό κάνει. Είναι δυνατόν. Κανένας από τη διοίκηση δεν βλέπει αυτά τα παιδιά ότι δεν μπορούν. Κανένας. Μα... Κανένας δεν βλέπει. Ποιος Κωνσταντινίδης και Τζαλακάκης τώρα που βασίστηκαν να κρατήσουν τη δεξιά πλευρά του Άρη που επέστρεψε μετά από 4 χρόνια και πάμε να δούμε κάτι. Όταν παίζατε με τον ΠΑΟΚ ανώμαλη προσγείωση τον λέγατε όμως. Κοίταξε ο ΠΑΟΚ στον κύπελο έπαιξε χωρίς άγχος δεν κόκκινε. Άλλο, δεν καταλαβαίνω. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Όχι εσύ. Γενικότερα. Καλά εντάξει τώρα ο Τζαλακάκης. Δεν έχει βγει ένα γύρο, μία καλή σέντρα. Είναι απίστευτο. Εγώ να πάω που έπαιξα αλφα τοπικό, θα σε βγάλω 10 σέντρες καλές ρε φίλε. Βγαίνατε φορτωμένοι μαγιά και λέγατε θα τους προσγειώσουμε. Βγαίναμε, βέβαια, βγαίναμε. Απλά ήρθε η κατάρρευση. Κοίταξε, ο Κωνσταντινίδης... Πρέπει να το δει η διοίκηση αυτό. Ο Κωνσταντινίδης... Αυτό που σου είπα έχει σχέση με ο Κωνσταντινίδης... που είπα για το φαλακρό. Ακούμε λίγο, ο Κωνσταντινίδης φτιάχνεται. Αθλητικά φτιάχνεται. Άλλα δεν φτιάχνονται. Ο Κωνσταντινίδης φτιάχνεται. Δεν είναι κακός παίκτης. Σοβαρά το λες τώρα αυτό. Άμα το βάλω εγώ στο γυμναστήριο τον Κωνσταντινίδη. Φτιάχνετε ταχύτητα, βάρη, έκρηξη. Αν είναι τεμπέλης, φτιάχνετε. Να σε κάνω μια ερώτηση γιατί ξέρεις από μπάλα. Αλλά είναι κοντό. Μέσα στην περιοχή σέντρα τι θα γίνει. Θα πηδήξει ο Κωνσταντινίδης. Δεν πηδάει. Πρέπει να έχεις χαφ, ένα 90 σαν τον Ιγκλέσιας. Τα Μαρτίγια και ο Μπάσα είναι κοντή. Έτσι. Κοίταξε. Έτσι είναι. Δεν έχεις ακόμη στο κέντρο ένα ψηλό κάπου. Αυτό ακριβώς. Να... Μ' αρέσει η προσέγγιση σου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Νικητής. Ο οποίος πρέπει να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390 και να πει ότι είναι ο νικητής. Είναι ο κύριος Διαμαντής Διαμαντίδης. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται στη δικιά μας την εκπομπή. Όλα τα επίθετα να περίεργα. Διαμαντής Διαμαντίδης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να τηλεφωνήσει ή να τον ειδοποιήσετε. Να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390. Και τι να πει, θα πει στην γραμματεία ή με διαμαντίδη. Ότι είναι ο νικητής, ναι. Και θα βγει στον αέρα για να πάρει μέρος να μπει στη μεγάλη. Για παοξίδε τον κόβω το διαμαντίδη. Δεν ξέρω τι είναι. Ποιο λέγα διαμαντίδη σε ποια ταινία.
Α, δεν θυμάμαι. Τον Κωνσταντάλα στα κουρασμένα παλικάρια. Κύριε Διαμαντίδη. Κάτι κουρασμένα παλικάρια. Κύριε Διαμαντίδη. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται. Λοιπόν, μια διόρθωση πριν θέλω να κάνω, γιατί αν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω όμως και εγώ βέβαια λάθος. Ραπ θα με διορθώσει εσύ μετά. Άμα το ξέρω γιατί. Ναι, νομίζω ραπ του Κυπέλου ήταν Άρης ΠΑΟΚ πριν από του πρωταθλήματος. Εννοείται. Έτσι, επειδή δεν βλέπω. Εννοείται. Ναι, ναι. Πρέπει να ήταν 2-3 μέρες πριν φύγω εγώ από εκεί από την Τούμπα και έλεγα πού να ξέρω να βγάζει εισιτήριο, είχε γίνει κλήρωση μετά. Λοιπόν, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, έχεις πει ποιοι από τα χαφ του ΠΑΟΚ μπορούν να παίξουν στον Άρη. Ναι, τα χαφ. Ναι. Δεν ήταν καθόλου ιντριγαδόρικη, ήταν σοβαρά ποδοσφαιρική, αν νομίζω, ή αν θυμάμαι καλά, η προσέγγιση σου. Ήθελαμε να δείξουμε ναι. με την υπερβολή ότι ο ΠΑΟΚ πονάει εκεί, από την αρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Ναι. Μπράβο, γιατί εγώ έτσι το θυμάμαι ότι είχες πει από τα χαφ του ΠΑΟΚ ποιοι μπορούν να παίξουν και σύγκρινες τα χαφ του Άρη με βέβαια, τα χαφ του ΠΑΟΚ. Βέβαια, το τέντωσε, ξέρω εγώ τι σου. Βέβαια, το τέντωσα μετά και το πήγα και αλλού. Το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Το έσκησε, βρε, ψόφιος ναι. είναι. Και ήταν η πρώτη ναι. φορά που βγήκα τόσοι αργενείς στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. ναι. Γρηγόρη. Με πήρε στίγμα εκείνη τη μέρα, τι να σου πω. Ναι, αυτό ναι. είναι αλήθεια. Γρηγόρη. Με πήρε στίγμα εκείνη τη μέρα. Αυτό με κολλάει τώρα η κουβέντα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Αυτός με δάγκωσε. Ο Μπόμπιρας. Αυτός με δάγκωσε. Λέει στίγμα, λέει θα βγάλω 50 αργενούς. Ωραία το πάντα αυτό. Θα έχει 100 μηνύματα λέει από αργιανούς και θα σου βγάλει. Λέω, πρόσεχε. Ναι. Λέω, τους βρίζεις τόσο καιρό και το. Λέω, σε άλλο κόσμο είσαι. Πάντως, λέει, δες τώρα. Πάντως η εξέλιξη των γεγονότων. Άντε να πάρετε και την απάντηση. Δεν βοήθησε στα ραδιόφωνα γενικότερα και στα μίντια η παρουσία των αεξίδων και των αργιανών. Ναι. Ήταν δηλαδή. Εξαφανίζει. Ξενέρωμα. Έχουν ξενερώσει. Δηλαδή, μόνο η χθεσινή ΑΕΚ κάπως αναθάρισε. Ναι. Και πάλι. Ναι. Ναι, Κώστα, Γρηγόρη, λάθος, Γρηγόρη, ναι. την Πέμπτη, την Παρασκευή, τελευταία εβδομάδα, έχεις πει, νομίζω επειδή είχε γίνει κουβέντα για το Γιορέντε, για τον ΠΑΟΚ. Είναι στην Τότενχαμ, φίλε. Τότενχαμ, και θέλω να σου θυμίσω ότι αν θυμάσαι καλά, γιατί... Και δεν για... έγινε κουβέντα, κάποιος φίλος το ρώτησε. Ναι, ναι, άκου να σου πω. Επειδή τότε, αυτός πραγματικά από τότε ήταν πολλά υποσχόμενα ταλέντο αυτός και είχε πάει νομίζω η Μπιλμπάο. Εδώ θέλω και τη βοήθειά σου. Η Μπουλμπάο είχε πάει τελικό Europa League, έτσι. Δεν το θυμάμαι. Με τον Μπιέλσα νομίζω. Ναι, είχε πάει τελικό με την Ατλέτικο, το είχε χάσει. Που ήταν τρεις Ισπανικές, δύο Ισπανικές τελικό. Δεν το θυμάμαι ειλικρινά. Μια χρονιά. Εκείνη τη χρονιά που ήταν η Πιτσιρικάς και ο άλλος, ο... Δεν θυμάμαι κάτι πιτσιρίκια της Μπιλμπάο. Τέλος πάντων. Και μετά τον ζητάγανε αμέσως μετά τη σεζόν αυτή. Τον ζητούσανε πολλές ομάδες μεταγραφή τον Γιορέντε. Και δίνανε πολλά λεφτά, αλλά η Μπιλμπάο επειδή είχε συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο δεν τον έδινε. Και του κάνανε ρε παιδί μου στιαπού του Γιορέντε εκείνη τη χρονιά. Κοίταξε, εμένα οι βάσκοι της Μπιλμπάο, ειδικά ναι. της Μπιλμπάο, μου αρέσουν για ένα πράγμα. Ναι, και δεν έχουν ξένους. Δεν όχι, έχουν όχι, ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν, ναι. ότι βασίζονται μόνο σε δικά τους παιδιά. Ναι, δηλαδή είναι εργοστάσιο παραγωγής ταλέντου. Σωστό, αλλά του κάνανε, του φερθήκανε ούστικα του Γιορέντε επειδή και δεν τον αφήναν να φύγει και δεν τον βάζανε να παίξει επειδή δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του. Του κάνανε παιδί μου στυλ Μελισανίδη στυλ, κατάλαβες. Και ένα χρόνο, και ένα χρόνο αυτός ήταν στον πάγκο και μόνο προπονούτανε. Δεν το θυμάμαι. Και μετά πήρε μεταγραφή νομίζω στη Γιουβέντους ναι. και ποτέ δεν επανήλθε στο επίπεδο που ήταν μέχρι το τελικό που πήγε η Μπιλμπάο στο Europa League. Να σε καλά. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Παρακαλώ. Τι ψάχνεις. Τίποτα. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Θέλω να μιλήσω για το χθεσινό το παιχνίδι που πήγα και το είδα το παιχνίδι. Όχι, εσύ, έφαγες τη γιουχαρές. Φυσικά θα γιουχάρα, αλλά όχι τους παίχτες. Α, κάτσε, δεν είναι ωραίο. Ενδιαφέρον. Για πες. Οι παίχτες τι φταίνε δηλαδή, που γύρισε τον Ιτζόγλου και τον Βαλεριάνο που τους είχε για διώξιμο και τους έβαλε να παίξουν και εμείς θα βρίσουμε αυτούς. Που παίξανε και... Σταθήκαν και μια χαρά τα παιδιά. Και ειδικά ο Ιτζόγλου που είχε να παίξει τόσο καιρό. Ο Ιτζόγλου είναι άξιος συγχαρητηρίων που είχε να παίξει και δεν τραυματίστηκε κιόλας. Γιατί εγώ το φοβόμουν. Θα πάθαινε καμιά θλάση το παιδί, ναι. Είμαι πιο πολύ εκνευρισμένος με Καρυπίδη και με Παντελίδη καταρχήν. Με τον Παντελίδη είμαι εκνευρισμένος γιατί στις δηλώσεις του μετά κάλυψε τη διοίκηση. Έριξε όλη την ευθύνη ότι λόγω του καιρού η ομάδα έριξε αυτό το πρόσωπο. Είπε ότι υπήρχε όχι... το πρόβλημα το χιόνι, δεν μπορούσαμε να προπονηθούμε όπως θέλουμε κτλ. Ναι, κτλ. Είπε αυτό σαν δικαιολογία. Η δικαιολογία, αντί να πει ότι η διοίκηση πήγε να διώξει παίχτες χωρίς να έχει έτοιμους παίχτες να φέρει, χωρίς να είναι έτοιμοι, ένα μήνα καθόμαστε και δεν μας έχει φέρει παίχτες. Έχουμε πιάσει 15 Ιανουαρίου και ακόμα τίποτα. Το έριξε στον καιρό για να καλύψει τη διοίκηση. Μετά, ρε Παντελίδη, όταν έχει καθαρισμένο τον Βαλεριάνο, έτσι δεν είναι. Ειδοποιήσουν τον Βαλεριάνο. Παυλίδη. Μόνο.
Και... Μα η μαύρη λίστα άσπρισε σαν το βουτσά στο έργο. Το Μοχάμετ. Ναι. Περίμενε να ακούσεις. Παίρνει το κρατάει το Μενέντες σαν δεύτερο αριστερό μπακ και παίρνει το καινούργιο το Ούγκρο. Τι είναι αυτό? Τον Ούγκρο το Παλκαράκι, ναι. Και καθαρίζει το Βαλεριάνο. Όταν θα παίξεις εσύ το επόμενο παιχνίδι και ο Ούγκρος δεν είναι έτοιμος, το Μενέντες δεν πρέπει να ξεκινήσεις. 100%. Έβαλε το Βαλεριάνο. Γιατί ξεκινάει το Βαλεριάνο που τον έχει υποδιωγμό και το Μενέντες τον έχει στον πάγκο, ρε παιδιά? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Βαλεριάνο, τι θέλει να δείξει? Ότι ο Βαλεριάνος είναι καλύτερος από το Μενέντες και αυτό θα βάλω, άσχετα ότι καθαρίζουμε το Βαλεριάνο στο τέλος. Δεν είναι αδιανόητο αυτό που έγινε? Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε? Γιατί... Δεν χρειάζεται να γνωρίζει, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται, λέμε. Αν το Βαλεριάνο το θέλει ο Παντελίδης και αν το θέλει ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Να παραιτηθεί. Να πει, εγώ θέλω αυτό. Δεν το θέλει, εγώ θέλω. Κοίτα, άμα είναι έτσι και δεν θα δουλέψει κανένα μας. Πουθενά. Άμα είναι να φεύγουμε έτσι, δεν γίνεται. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά. Εντάξει, τι να. Φίλε, ναι, οκ, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Παντελίδης είναι ένας προπονητής ο οποίος άδραξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Ηρακλής, παρουσίασε έργο στην Τρίπολη και είδε μια ακόμη ευκαιρία με τον Άρη. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να φτάσει. Μέχρι να φτάσει. Μέχρι να κάνω εγώ καριέρα για να. Στο βιογραφικό μου να γράψω Άρη, θα κάνω ό,τι θέλω στην τεχνητή ευθύνη. Με τα λύπη μου το λέω, δυστυχώς. Η ζωή εκεί υποχωρήσει πολλές. Όχι στους προπονητές, Γρηγόρη. Άμα δεν θα είσαι στους προπονητές, ο προπονητής δεν κάνει υποχωρήσεις. Έχω και μη... θα γίνει σαν τον Αλέφαντο, ρε φίλε. Θα δουλεύεις ένα μήνα, θα σε διώχνει. Σε σοβαρή ομάδα. Το Ερέρα μάλλον γι' αυτό φαγώθηκε. Μάλλον γι' αυτό φαγώθηκε ο Ερέρα, γιατί δεν σήκωνε μήνα να σπαθεί. Άρα ήταν καλός ο Ερέρα. Ο Ερέρα δεν ξέρω αν ήταν καλός. Δεν άφησαμε να δούμε το έργο του. Δεν τον αφήσαμε να δουλέψει ένα χρόνο. Στους 5 μήνες θα το πούμε. Μάλιστα. Α, για τη βρίσκεται κατάσταση δεν ξέρω, Κωστή. Αυτό είναι τα εργομετρικά. Δεν τα έχω δει τα εργομετρικά να δω πώς είναι. Καλύτερα. Να σε καλά. Στο γεροκομείο καλύτερα τρέχουν. Άστο. Είναι πολύ κακός ο Άρης σε εργομετρικά. Εγώ προκαλώ τον εργοφυσιολόγο που κάνει τα τεστ αυτά στον Άρη και προκαλώ και τη διοίκηση να βγάλει τα εργομετρικά. Να τα βγάλει στη δημοσιότητα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Α, γεια σας. Λοιπόν, ο προηγούμενος ο Ατρομητέος, για ποιον περτινούσε διαχείριση μεγάλων παιχτών, για τον Κάναντι με τον Λουτσέσκου, η σεμινάρια κτλ. Είπα ότι για τον Νουάρντα προφανώς. Προφανώς για τον Νουάρντα. Λοιπόν, πριν 14-15 μήνες, ποιος έπαιζε βασικός επιθετικός στον ΠΑΟΚ? Ποιος έπαιζε? Ο Κουλούρης. Ναι. Είχε μείνει ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ κανένα 5-6 αγωνιστικές για κάποια άλλα θέματα που ενδεχομένως να είχαν. Ναι. Άρα ποιος είχε τη μεγάλη ευθύνη στο να επιστρέψει ο Πρίγιοβιτς πιο δυνατός? Ο Λουτσέσκο. Άρα. Δηλαδή τι είναι, ο μεγαλύτερος παίκτης του Άρντα από τον Πρίγιοβιτς ή ξεχνάμε απλά τον Πρίγιοβιτς? Μάλιστα. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Και θέλω να πω επίσης ότι δεν παίζει μπάλα ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ξεκίνησε με -2 κίνηση στο συν 8. Συν 10 είναι. Μαγκιά του. Ξεκίνησε με -2 κίνηση στο συν 8. Μαγκιά του, φίλε. Έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, έχει φάει τα λιγότερα. Οι αριθμοί αυτό λένε, τι να πούμε εμείς, αλλά. Του έχουν ακυρωθεί και 3-4 γκολ. Να είσαι καλά. Η πλάκα είναι αυτή. Καλό μεσημέρι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αδικημένος. Διαμαντής Διαμαντίδης έχει άλλα 20 λεπτά να τηλεφωνήσει με το 2310 και τα 3 εντάρια για το μισθό της χρονιάς. Δεν μου λες, αν δεν πάρει υποτίθεται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μεταφέρεται για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 5 και 20. Ο ίδιος? Όχι ο ίδιος, άλλος. Διάλειμμα. Life takes its time by the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm on.
Εν αναμονή του Διαμαντίδη, ο οποίος πρέπει να τηλεφωνήσει με το 2310 για τα 3 εντάρια του Διαμαντίδη. Του Διαμαντίδη. Μας τα έχεις πρίξει με το Διαμαντίδη. Το έπες μια, το έπες δυο, το έπες τρεις. Θα το πω 23. Εκπομπή έχουμε το Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη, κύριε Διαμαντίδη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε για να πείτε τη γνώμη σας. Πάμε σε κόσμο. Κάτι με το Διαμαντίδη. Έχει γραμμές ελεύθερες, ναι. Ναι, εντάξει. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Έλα, φίλε. Από το χορήγι είσαι, παιδί. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε αυτή τη στιγμή με τον Πρίγκιπ, κατάλαβες? Εγώ να καταλάβω. Τον άφησε. Δεν ξέρω αν το είπατε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί δεν το άκουσα προφανώς. Έκανε αυτό που είχε κάνει ο Ολυμπιακός προδιετίας, νομίζω. Που πήγε στον πρώτο γύρο, ήταν πρώτος, πήγε με τρένο, με τον Ιντέγε, και στο δεύτερο γύρο τον πούλησε 10 εκατομμύρια. Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είχε δηλαδή, θες να πεις, τη δυνατότητα. Είχε σίγουρο στείλει το προτάσεις, ναι, να το ναι, παίρνει. Εντάξει, γιατί εντάξει. Να χάσω... ναι, γιατί να χάσω και τα 10 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Σε λέει γιατί να χάσω τα 10 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω να τον πουλήσω αν κρατούσα τον Πρίγκιπ. Άμα ήθελε ο ΠΑΟΚ, βρε παιδάκι μου, τον έλεγε τον Αράπα Κλακή, τον Άραβα τι ήταν. Του έλεγε φίλε, εγώ τα λεφτά τα θέλω κασέρι. Ιδεάλως δεν τον δίνω. Μπορούσε να το κάνει αυτό. Φαϊνάνσια θερπλέ σου λέει. Φράστο φαϊνάνσια. Κάτι προς τον Καστοριανό, ναι, θέλω να πω, που επανειλημμένα μας αποκαλεί γάβρους του Βορρά, να του θυμίσω να μην ξεχνάει τα δικά του τα χάρτινα που πήρε πέρσι και που τον βοήθησε ο Ολυμπιακός για να το πάρει μέσα στην Τούμπα. Ναι, ο Ολυμπιακός να... λειτουργήσε συναδελφικά απέναντι στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός, Ραπτόπουλε, βέβαια. Πέρσι έδωσε το πρωτάθλημα που του το είχε στερήσει από την ήρθε να βοηθήσει την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Επειδή στον Ολυμπιακό είναι φιλοτομαριστές, το πρώτο πράγμα που φοβήθηκαν, επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν σε καλή, πολύ καλή κατάσταση και αυτοί σε άθλια κατάσταση, μη φάνηκαν καμία συντριβή, φοβήθηκαν. Εγώ πάντω το γουστάρω. Αυτοί φοβήθηκαν, μη φάνηκαν καμία τεσάρα, γιατί το μάτσα άμα γινότανε και πεζότανε στα ίσια 50-50 διαιτησία εκείνο το χρονικό διάστημα, ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-0. Ναι, αλλά τώρα θέλω να 4-0. Θέλω να σε πω και κάτι τώρα, σε ένα Ραπτόπουλε. Ναι. Είχε πει σε ένα ξαδερφάκι μου, εκεί στο γυμναστήριο που πάτε, δεν ξέρω που πάτε, εκεί κοντά στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Τον είχε ρωτήσει, δεν το έχεις πει βέβαια ποτέ, θα στο πω εγώ γιατί με το είπε αυτό το ξαδερφάκι. Τον είχε ρωτήσει εκεί μέσα από δρία, πώς το βλέπεις το... αυτός είχε ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα τέλος πάντων. Και είχες πει εσύ θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Πού να χάσει? Στο μάτι, για το μάτι με τον Ολυμπιακό πέρσι. Για εδώ μέσα. Για εδώ, ναι, για εδώ. Θέλω να, αν το είπες αυτό το πράγμα, αιτιολόγησε που το στηρίζεις αυτό. Δεν θυμάμαι, φίλε. Αιτιολόγησε μόλις το κλείσω. Και δεν, να πω και δεν κάτι θυμάμαι, θα σου πω ψέματα ότι θυμάμαι. Εγώ πάντως πριν το μάτ, ο ΠΑΟΚ είχε τέτοια φόρμα. Και ο Ολυμπιακός ήταν τέτοιο δράμα, που αν πεζόταν στα ίσια το μάτ, θα είχαμε ιστορία μεγάλη. Εγώ αυτό πίστευα και φάγαμε τζάμπα το χιόνι να πούμε, να τρέχουμε από το Κιλκής και φάγαμε και τα χιόνια και φάγαμε και τα δακρυγόνια. Δεν μου λες πριν κλείσεις. Να... Τώρα είχα πάει σε ένα γάμο ενός φίλου μου στο χορήγι, στο Κιλκής. Υπήρχε μια σακούλα και πέφτανε χρήματα. Ισχύει η σακούλα ακόμα? Ισχύει ακόμα η σακούλα. Ισχύει, αλλά ρε, δεν πέφτουν όπως... δεν πέφτουν τα λεφτά που πέφτουν τότε. Α, πέφτουν κέρματα μόνο. Φύγε. Επόμενος. Εκείνη η κουτσή είχε περάσει τρεις φορές και έριξε. Ήταν μια κουτσή εκεί στο χορήγι. Και έριχνε να πούμε λεφτά η κουτσή. Και ξέρεις γιατί, εγώ λέω αυτή η κουτσή γιατί ρίχνει ρε παιδιά στη σακούλα, λέω. Και τι με λένε ρε εσύ, η πόντια εκεί στο Κιλκής. Λέει δεν ξέρεις γιατί. Λέω δεν ξέρω γιατί. Για να ανοίξει η τύχη της, λέει, να στραφωθεί κάτι να την πάρει και αυτή. Έχεις δει γύφτικο γάμο? Τι να έχω, λέει. Γύφτικο τσιγκάνικο γάμο. Γύφτικο γάμο μεταφορικά έχω δει. Γάμο, τσιγκάνικο γάμο. Τσιγκάνικο γάμο. Να δει δολάριο να φεύγει σύννεφο. Είχε ο πατέρας μου ένα συμπαίκτη. Το ζευγάρι σκεπασμένο με δολάρια. Ακούω, είχε ο πατέρας μου ένα συμπαίκτη, το Λιτόπουλο. Μεγάλο μούτρο, ο Λιτόπουλος. Οι παλιοί μπούζα και τα λοιπά το θυμούνται. Αυτός, όταν σταμάτησε την μπάλα, ασχολήθηκε με εμπόρια και τέτοια και έκανε χουλιαμά με τους Τσιγκάνους. Ναι. Και έχω βρεθεί σε Τσιγκάνους. Είδες τι γινότανε. Τι γινότανε. Με τα δολάρια. Τι γινότανε, αφού κλεμμένα ήταν όλα. Τόσα δολάρια. Κλεμμένα ήταν. Τόσα δολάρια. Πού να Πού να ξαναδεί. Κλεμμένα όλα. Επόμενο, ναι. Να λέει καλά, ρε. Για χαρά, λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου. Πάντως λοιπόν, ο Μεσίτης, ο Γιώργος μας λέει εδώ που είναι παοξής από την Πτολεμαϊδα, δεν υπάρχει λέει Ολυμπιακός στην Πτολεμαϊδα. Άσε ρε που δεν υπάρχει ρε Γιώργο στην Πτολεμαϊδα. Υπάρχει και υπάρχει. Λέγε.
Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, κύριε μου. Λοιπόν, ναι. Είμαι ο Ρουμάνος είμαι. Ρουμάνος είσαι. Ναι. Βέβαια, αυτός που μιλάγαμε προχθές. Λοιπόν, τι κάτι λίγο. Φοβάται που το ξυρίσεις τίποτα από το τηλέφωνο. Λοιπόν, άκου λίγο. Επειδή άλλοι νομίζετε που ερωνεύεστε, μόνο για λεφτά το κάνετε, να πιάσετε τον κόσμο και ξέρω εγώ. Αυτοί που θέλουν να το διαβάζει το οροσκόπιο, πες μου τι ζώδιο είναι, και να το διαβάζει το οροσκόπιο, δεν κάνει. Να σε πω το μέλλον σου και το μερτικό σου, ναι. Τα προσώπατε. Ναι. Αφού δεν έχουν τι να κάνουν, πιάνουν την γραμμή και νομίζουν τώρα που ανακορεύει τον κόσμο. Ναι. Άμα θέλουν είναι αυτό. Ωραία. Σωστό. Το δεύτερο. Τον Άρη εκεί, αμέσως τον κύριο τον Αριανό, τον παλικάρι που πήρε τηλέφωνο πριν και έλεγε τι λείπει και τι δεν κάνει και γιατί τον βάζετε πολύ στη φορά τον Άρη. Ωραία, καλά κάνουμε. Όμως τον Άρη χρειάζεται ένα δεκάρι ακόμα. Το καλύτερο δεκάρι. Το πήρε, Ουρμπάνε. Πήρε τον Τόμσον, καλός παίκτης. Ένα ακόμα να πάρει, έτσι να πάρει. Ποιο να πάρει. Το αστικό που γυρίζει εκεί πέρα, στο Χαλιλάο. Δεν τρέπεσαι, Άρη. Κλείσε με αυτό, Ουρμπάνε. Πετυχημένο. Έχω να σε ρωτήσω, Ουρμπάνε. Πετυχημένο ήταν. Πόσο χρόνο είσαι? 60. Σαν 70 γεννημένος. Το 70. Άκουσε το 70. Με τον κόκκινο μαζί. Πρόσεξε. Δεν μου λες, όταν ο Τσαουσέσκου ήταν εκεί και είχε τα πάνω και τα κάτω, ο Λουτσέσκο πέρναγε καλά για όχι. Θα σου πω εγώ, θες να μου δώσεις ένα δεύτερο. Δεύτερο, ο Παπάτο είχε κλείνει, ναι, την καριέρα του στο ποδόσφαιρο. Ναι. Επειδή ήταν στο κομμουνιστικό κόμμα, το πήρε στο Χουνεντουάρα. Στο κέντρο της Ρουμανία εκεί είχε ένα εργοστάσιο φιλιών τα σίδερα που κάνει, ήταν πολύ. Πολύ μεγάλο κέντρο εμπορικό, ναι. Μηχανολογία μεγάλη. Στην Τιμοσοάρα. Ναι. Όχι, Χουνεντουάρα. Κέντρο στη Ρουμανία είναι. Ήτανε τα βουνά γύρω-γύρω και τα σίδερα τα βάλανε, σκάβανε τα βουνά και τα λιώνανε και κάνε εκεί. Αυτό ήταν κοντά. Ναι. Τα Καρπάτια. Και τον έβαλε επικεφαλή. Όχι, δεν τον έβαλε στο ποδόσφαιρο μόνο. Τον έβαλε και στο ποδόσφαιρο. Ούτε τσέ ήταν μια κόμμα. Το κομμουνιστικό, ναι, νεαρούς, τέτοιους που συνέχεια θα γινόταν το κουκουέ. Αχα, ναι. Της Ρουμανίας. Αλαβάνος, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτός έπαιρνε τώρα, ήταν το χιλιάρικο, ήταν το μεροκάμα του, το μηνιάτικο. Το μηνιάτικο, ναι. Πέντε έπαιρνε. Αυτό το έχει δηλώσει ο μπαμπά του. Ο μπαμπά. Υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, άμα φέρεις. Άρα, και Ρουμάνε, έπαιρνε από εκεί. Αυτός. Ναι, έπαιρνε από το κομμουνιστικό και έπαιρνε και από την ομάδα του ποδόσφαιρου. Ήταν εκεί ο διευθυντής. Πάλι, ναι. Έπαιρνε 10. Άρα, δηλαδή, ο λαός πηδούσε στη Ρουμανία. Ναι. Φιάζαν τη Βουκαριάρα την Κομανέτσι, δέρναν τον Ντουκαντάμ. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Και αυτό τα έπαιρνε καλά. Όχι. Εντάξει. Όχι. Ναι. Άλλοι μπορεί να το κάνει, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αυτοί τα είχαν καλά με το κομμουνιστικό κράτος, τον έκαναν καλά. Σύλλωσαν τη μύτη τους, παχαίνανε τα πόδια τους, γίνανε πολύ δυνατοί, βάζανε ρίζες μέσα στη γη και γίνανε ένα μεγάλο και δυνατό μικρό κράτος με ένα μεγάλο κράτος. Να είσαι καλά. Τα λέει καλά ο Ρουμάνος. Επόμενος. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Και φιλοκαθεστωτικό συνάμα δηλαδή. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς τώρα. Πυγμάχος εδώ. Όπα. Πώς είστε. Καλά ρε. Ωραία, λοιπόν, χαίρομαι. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης που κατάφεραν να κερδίσουν. Τέσσερις. Ποιες? Και ο Απόλλων κέρδισε. Και ο Απόλλων, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το είπα για να σε κολλήσω. Ναι, εντάξει, είναι λογικό και έχεις και δίκιο γιατί είναι τέσσερις οι μεγάλες ομάδες της πόλης. Και θέλω να πω ευχαριστώ και μπράβο τον Τεχέα. Δεν ξέρω, εγώ είμαι φανατικός Manchester United, από Ελλάδα δεν είμαι φανατικός. Άσε ρε, μας έκαψε. Τι κατέβασε αυτός, πούλμαν, έβαλε ρολά, έβαλε αντιτρομοκρατικές οργανώσεις, έβαλε 4 τέτα απόκρουσε. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Για να δικαιωθεί ο κόκκινος. Άστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτό, όλα καλά, καλή χρονιά να έχετε, ήθελα να πω μπράβο. Ο Θεός να τον έχει καιρό, να τον δίνει χρόνια. Κερδίσανε, ναι. Μπράβο στις ομάδες που παίξαν και κερδίσαν από τη Θεσσαλονίκη. Μας κάνουν περήφανους. Εγώ προσωπικά είμαι Ηρακλής, αλλά το μπράβο το αξίζουν όλοι. Γιατί αυτοί οι Αθηναίοι, οι Πειραιώτες όλοι μας έχουν κάνει άστα να πάνε. Μια σκήση Ηρακλήδια, συγγνώμη τώρα, άμα αντικαθιστούσα το σάκο του μπόξ με το Ραπτόπουλο. Ναι. Πόσο ξύλο θα τον έδινες, πες μου. Το Ραπτόπουλο. Για αυτά που λέει για τον Ηρακλή. Νομίζω καθόλου, γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ κάνω άλλη δουλειά, ο Ραπτόπουλος αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, αυτοί που αφήσανε τον Ηρακλή και τον κατακλέψανε, ναι. Αυτοί που κάνανε τα τιμολόγια και τα κλέψανε, δηλαδή ναι. Τους κυνηγούσαμε, μας δίνουν και από πάνω, κόκκινε. Κοίταξε. Δεν φταίει ο Ραπτόπουλος που λέει αυτά που λέει. Φταίει η διοίκηση που κάνει αυτά που κάνει. Για τον Γάλλο τον Πυγμάχο, έχεις να πεις τίποτα. Ποιον? Για τον? Για τον Γάλλο τον Πυγμάχο. Ποιον από όλους? Ρε φίλε, απαγορεύεται να μην ξέρεις. Ποιος, ο πιο καλός Γάλλος Πυγμάχος, νομίζω ότι είναι ο Λεμιά αυτή τη στιγμή που παίζει στην κατηγορία του Κανέλο. Όχι, ρε φίλε. Ποιος είναι? Δεν ξέρεις τι έγινε τώρα τις τελευταίες 6 εβδομάδες με ένα Γάλλο Πυγμάχο, τον οποίο το συλλάβανε στα συλλαλητήρια με τα κίτρινα γυλαίκα. Και το μεγάλο λες, το βετεράνο, ακριβώς, και μαζεύτηκαν 140.000 ευρώ για την υπεράσπιση. Τώρα κατάλαβα ποιο λες. Κοίταξε, αυτά εδώ είναι δικά του θέματα. Εγώ, εμένα δεν με αφορά αυτά. Εγώ δεν κάνω πυγμαχία για να δείρω κάποιον αστυνόμο έξω ή κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι ήταν σε επίθεση. Αλλά νομίζω από τη στιγμή που ο άλλος κρατάει ένα γκλόπ μπροστά του και μία σπίδα, προστάτευσε τον εαυτό του. Δεν μου λες, φίλε, στους καρπούς και τέτοια τραυματισμούς είχες και τέτοια. Στους καρπούς είχα από τα μηχανάκια, όχι από την πυγμαχία. Όχι από την πυγμαχία. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε καλή σχέση. Για να ανεβαίνετε, ρε, μην ανεβαίνετε στα μηχανάκια και εσείς που έχετε τα αυτό, θα λένε τα delivery. Μην σας πιάνει το άγχος και φεύγετε βολίδα, ρε γαμότο. Και μην τους αγχώνετε. Κράνος. Και μην τους γράφετε, ρε μπάτσι, ρε. Αυτούς γράφετε, ρε. Βρήκατε το φουκαρά με το μηχανάκι και να πούμε. Και προσοχή, εμείς οι οδηγοί στα μηχανάκια. Άσε, κόκκινε, εσύ δεν είσαι οδηγός. Είσαι κινητό παράπτωμα, να πούμε. Άσε. Πάμε στον κόσμο. Άσχε χάρη, πονά παντού. Πονάς παντού. Έλα, ρε μαγιές. Ναι. Πονάει παντού. Λέγε, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, Αργιανός είμαι. Και πόντιος, αλλά έκανα θεραπεία κι εγώ. Και εσύ έκανες. Ναι. Αυτό άλλο σε ξέρεις είναι. Θα σε πόντιο. Πήγα χθες στο γήπεδο, τέτοια παγωνιά είχα να φάω από το φανταρικό στη Σκοπιά, ρε φίλε. Πάνω κάτω χοροπηδούσα. Τόσο κρύο. Τι να πεις, ρε φίλε, πονέσαν τα μάτια μας. Καλά που πιάμε και καμιά ρετσίνα παραπάνω και δεν ένιωσα τίποτα χθες. Άστο, δεν. Έχει εκεί μαγαζιά γύρω-γύρω, έχει καλά μαγαζιά και στο καρδιό. Άστο, χάνεσαι εκεί μέσα. Τα έχει γυρίσει όλα ο έμπειρος. Καλά έκανε, τι. Λοιπόν, δεν με λες, ρε Κωστή. Καλή γιούχαλα από 5 παίκτες, πώς ήταν 6 που είναι στη μαύρη λίστα. Εντάξει, τι να περιμένεις. Και τα παιδιά δώσανε και το παραπάνω. Τι άλλο να κάνω. Ναι. Κοίταξε, ένα προηγούμενο φίλο του Άρη. Βγήκε και είπε το γιούχα, εγώ δεν το έδωσα προς τους παίκτες. Το έδωσα αλλού. Άκου λίγο, ναι, εννοείται. Τώρα κάτι διαμαντόπουλο. Το έδωσα αλλού, λέει. Εκεί. Ναι. Και κάτι διαμαντόπουλο εκεί, κάτι τέτοιοι που κάναν τα κουμάντα τους και δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Παντελίδη και με αυτά. Δεν είναι. Αυτά είναι να βγουν να τα πούνε στη φόρα να βγουν. Ναι. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ποιος δεν τους θέλει αυτούς τους παίκτες, ο Διαμαντόπουλος ή ο Παντελίδης? Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Φίλε, χωρίς να τα μπερδεύω, ερώτηση. Ναι. Όταν δεν βγαίνει κανείς από τον ΠΑΟΚ. Να πει τι γίνεται για την περίπτωση Πρίγιοβιτς και αν έχει πρόταση ή όχι. Τώρα εγώ σαν τρίτος μιλάω. Να περιμένω να μάθω τι γίνεται με τον Διαμαντόπουλο και τι ρόλο παίζει. Κοίταξε, το σωστό θα είναι να βγουν και άθλοι. Μαζί σου! Μαζί σου σε όλα! Μαζί σου σε όλα! Είμαι μαζί σου σε όλα! Ρωτάω. Όταν τους φεύγει ο πρώτος σκόρερ και δεν έχουμε καμία επίσημη, δηλαδή σήμερα μάθαμε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ότι δεν του έγινε καμία. Άρα αυτό που λες, Γρηγόρη, που δεν έχεις επίσημη κάτι, άρα κάτι βρωμάει. Δεν είναι. Άμα ήταν. Όχι, εγώ το λέω ως καταδυσμό. Ναι, δεν ξέρω, εγώ κάτι με βρωμάει εδώ πέρα. Δεν γίνεται τώρα να παίζεις με 5 παίκτες οι οποίοι είναι στη μαύρη λίστα και ξαφνικά να γίνονται λευκή λίστα και να μπαίνουν ξανά. Πώς αυτό είναι, με συγχωρείς, γιατί μπορεί να θεωρηθεί αβάντα, μαγιά του προπονητή που τους βάζει, γιατί και λάθη δεν κάνουν. Δεν κάνουν δηλαδή κάποιο λάθος να είναι. Να κοστίσει την ομάδα και το παλέψανε. Που άλλοι θα σκεφτόταν σαν Ραπτόπουλοι. Θα λέγανε τι με διώχνεις και θες να παίξω. Εκεί θα στην κάνω εγώ τώρα. Εκεί είναι ο Κωστής. Εδώ είναι. Βέβαια. Είναι έτσι Κώστα. Εσύ λέγες θα σου την κάνω. Έτσι. Με βγήκαν κάτι μνήμες, με ξυπνήσανε παλιές το 2002 κατάληψη Χαριλάου και τέτοια που η χθεσινή Ιούχα που μιλούσαμε κάτι παλιούς Αριανούς και λέω αν κάποτε. Παίζανε τέτοια μπάλα, θα έχει διαλυθεί, θα είχαν πέσει τα τσιμέντα ρε εσύ τώρα. Και η Γιούχα ήταν λίγη. Πού να σκεφτεί πάει ο Αριανός το 90 ή με το Μπουμπίκι του 2000 τέτοια μπάλα. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, έτσι. Που δεν φταίνουν τα παιδιά, δεν είναι μόνο τα παιδιά ότι φταίνε, έτσι. Είναι η όλη κατάσταση αυτή. Θα τους πέραν σηκωτούς, θα τους ρίχαν στη θάλασσα μέσα. Τώρα
και πάλι που έγινε η Γιούχα με σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα και έγινε. Και καλά που έγινε για να δουν οι υπεύθυνοι εκεί πέρα και αυτοί ότι ο κόσμος θέλει κάτι να δει. Εγώ δεν σου είπα να γίνουμε Μπαρτσελώνα. Έτσι και Γρηγόρη κάτι τελευταίο λίγο, εσένα να πικάρω λίγο που λες για τον Τεχέα. Όταν τα έτρωγε από τον Κόκκι και από τον Λαζαρίδη δεν λέγατε τότε ότι ήταν καλός ο Τεχέα, Γιατί με πικάρισε εμένα, καλά εξηγήθηκες. Πλάκα τότε, μου κάνεις ρε φίλε. Τότε που φάγε γκολ από τον Λαζαρίδη. Ρε φίλε, ζεστό ψωμάκι φάγαμε εκείνη τη μέρα, πλάκα μου κάνεις. Εκείνη τη μέρα, άστα και εγώ είχα πληρωθεί, άστα. Ζεστό ψωμάκι φάγαμε εκείνη τη μέρα και θα σε κατηγορήσω εγώ. Κώστα μου. Απλά κοίταξε, 3,5 φράγκα Μάντσεστερ δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Υπάρχει, μπράβο, σωστά. Γιατί δηλαδή, βλέπεις ότι με το που έφυγε ο Μουρίνιο, να μην το χαρακτηρίσω, δηλαδή τον είχα, πετάει, πολύ, τον είχα πολύ ψηλά, και, αλλά λέω, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκας αυτή η ομάδα να έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ του πλανήτη, τα έσοδα και δυο, και να είναι όλοι άχρηστοι. Να λέω, ο Πογκμπά, φοβάμαι να μιλήσω με φαν, δηλαδή, ποιος ξέρει μπορεί να του μίλησε και απότομα και να βλέπεις να τρώει σίδερα μετά η ομάδα. Ναι, και τώρα πετάει. Δηλαδή, τώρα εγώ πετάει, θεωρώ ότι η Τότεναν έχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο προπονητή, έχει μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως ξέρει κυρίως να δημιουργεί και όχι να καταστρέφει. Ναι. Έγινε, παιδιά, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Επόμενος φίλος, ναι. Παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ με τα μάξι έξω, ναι. Ωραία, πήρε πριν ένας φίλος και είπε ότι κέρδισαν και οι τέσσερις ομάδες της πόλης. Ναι. Η τέταρτη ποια είναι? ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής και Απόλλων. Α, είναι Κατερίνη, ναι, σωστά. Σωστά, Κατερίνη. Πόλη της Κατερίνης. Στη Δόη Κατερίνης. Σωστό! Πήρε τηλέφωνο για να γελάσει. Ναι. Σε πειράζει? Πρέπει να το χρεώσουμε κάτι παραπάνω του. Λοιπόν, πήγε ο Μαλάτος να πούμε. Στο... Έχει γραμμές. Ναι, δύο λεπτά. Πήγε ο Μαλάτος στο νοσοκομείο. Ναι. Έπαθε ένα έγχρα. Πάνω στο Παπα-Νικολάου. Ναι. Πρέπει να γίνει η εγχείρηση, πώς λένε αυτό, όχι εγχείρηση, το μπαλονάκι να του κάνουν. Ναι. Έχει χαλάσει το μηχάνημα του στη στεφανιογραφία. Ναι. Και επειδή είναι πάνω από 60 χρονών και δεν είναι κομμουνιστής, θέλω να το στείλουν στο σπίτι. Και λέει η γυναίκα του, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να πίνουμε να κάνει εγχείρηση ο άνθρωπος, γιατί είναι επικίνδυνο. Βέβαια, σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Λοβέρδος, μετά τα 60 είναι και σε ηλικία σύνταξης ο Μαλάτος, του συμφέρει να πεθάνει ο Μαλάτος παρά να ζει. Οπότε στην Ελλάδα, τώρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να πληρώσει να πάει κάπου να κάνει εγχείρηση ή να βάλει μέσον. Κατάλαβες σε τι ταγκανίκα ζεις. Έκανε επέμβαση τελικά. Όχι, περιμένουμε να βάλουμε μέσον. Παρακαλώ. Τι θα ζει. Ναι. Στο Παπα-Νικολάου. Ναι, καλησπέρα. Τι να το. Λέγε ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα ρε φίλε. Ναι φίλε. Τα σέβη μου στον Κόκκινο και στο Ραπτό. Μάλιστα. Που τα λένε πολύ ωραία. Τα λένε, τα λένε. Τώρα για το Μαλάτο, αυτό που είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, ναι, που μπορούμε να πληρώσουμε και να κάνουμε εγχείρηση. 2-3 χιλιάρικα και είμαστε κομπλέ. Στην Ευρώπη δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Πάλι καλά που εδώ άμα τάχεις μπορείς να μπεις αύριο στο χειρουργείο. Ναι. Παρέθεση ήταν αυτό επειδή άκουσα το προηγούμενο. Τώρα, εγώ περίμενα ο Λιμιός να βάλει το τέταρτο γκολ. Ναι, δεν το βάλε. Δεν το βάλε, αλλά εγώ εκεί κόλλησα και ήθελα να το βάλει και το τέταρτο για να αποδείξουμε αυτό που αποδείξαμε ήδη. Ναι. Για τη διαιτησία δεν το λέμε, τα είπατε κι εσείς. Όχι, να τα λέτε, γιατί και σε νίκες, καμιά φορά μετριάζεται η πίκρα για τη διαιτησία. Έχετε ένα πλεονέκτημα οι παοξίδες. Και πρέπει πρέπει σαν ΠΑΕ, στο τέλος του πρωταθλήματος, όταν το πάρετε το πρωτάθλημα, να το επικοινωνιακά να το χρησιμοποιήσετε. Πολύ να βάλετε αυτούς που πληρώνετε εκεί να μοντάρουν τις φάσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και να πείτε στον κόσμο επικοινωνιακά ότι εμείς πήραμε πρωτάθλημα, μπάλα δεν παίξαμε, το καλύτερο παίκτη μας το δώσαμε το Γενάρη και δεν είχαμε και διαιτησία. Είχαμε ένα διαιτησία. Αυτά τα λέω Ραπτόπουλος. Αυτά τα λέω Ραπτόπουλος είναι αλήθεια, αλλά πρέπει επικοινωνιακά. Λες και μιλάω εγώ, λες και με αυτή είναι η αλήθεια. Κοίταξε, αν είναι αλήθεια, εγώ λέω αυτό που βλέπω το πράγμα του ΠΑΟΚ δεν αγαπιέται αυτό το πράγμα. Αυτό που έκανε ο Φαλακρός τώρα, πώς λέγεται φίλε. Πώς λέγεται. Σπατουλαριστό. Τι σπατουλαριστό, τι είναι αυτό. Τι σπατουλαριστό, ρε, έχει κρύε. Κρυομάγουλο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, επόμενος. Αυτή είναι αλήθεια, ρε. Παρακαλώ. Πάει, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς τώρα. Γιαμαντίδης.
Να. Επιτέλους, στο 90. Πού είσαι, ρε Διαμαντίδη? Εδώ είμαι. Στο 90, γιατί ρε φίλε τόση ώρα? Μάλλον δεν άκουγε γιατί... και σε ειδοποιήσατε. Έτρεχαμε όλη μέρα με τη δουλειά και αυτό. Τι να κάνουμε. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπει, Διαμαντή? Πολιτή. Συνάδελφό μου είναι. Τι ομάδα. Κι εγώ πολιτή ήμουνα. Πουλάει παραμύθια ο Φαλακρό. Ναι. Και τι ομάδα είσαι? Πάω. Λοιπόν, θα επικοινωνήσει με την γραμματεία. Ναι. Γιατί το έχω πει και θα το τονίζω. Η διαδικασία είναι να λέτε στη γραμματεία το ονοματεπώνυμό σας, διασταύρωση στοιχείων κτλ. Και μπαίνεις για τη μεγάλη κλήρωση προκειμένου να διεκδικήσεις το μισθό της χρονιάς για έναν ολόκληρο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Και ναι, καλές πωλήσεις. Και υπενθυμίζω ότι πωλήσεις, η επόμενη κλήρωση είναι 5 και 20. Παρακαλώ. Καλησπέρα. 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 Τώρα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Γραπτόπουλος λίγο πριν. Ναι. Και εδώ έχει και ένα στατιστικό κομμάτι, κύριε Κόκκινε, έτσι λίγο εντριγαδόρικο. Και το λέμε όχι τώρα εμείς, χρόνια εμείς που αξίδες το λέμε αυτό. Η καλύτερη κίνηση κατά την άποψή μου, ή αν θέλετε για την άποψή σας, που έγινε στην Τρίπολη, ποια ήταν? Έγινε στο ημίχρονο. Ήτανε όταν μπήκανε μέσα οι άνθρωποι. Και αποφασίσανε, ας πούμε, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Στο ημίχρονο που πήγε ο Τζόρνταν. Ακριβώς. Με τους άλλους εκεί πέρα. Τον κύριο Κόκκινο, μόλις είδα εγώ τον Τζόρνταν εκεί, το γορίλα εκεί πέρα πάνω, να δείχνει με τα δάχτυλα κάτι. Πόσες φορές λέω, σε καλό δρόμο είστε. Στο πρώτο ημίχρονο, και πώς άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί στο δεύτερο, γιατί η διαφορά είναι κολοσσία. Έτσι. Και αυτό το λέμε χρόνια. Θα το λέγαμε πριν. Αλλά ο Κωνσταντινίδης. Τι πάει εκεί πέρα, πάει να φάει καμιά μπουνιά. Άσε τον Τζόρνταν, πάνε πίσω από τον Τζόρνταν. Ραπτόπουλε, και εσύ άμα έχεις από πίσω τα δύο τέρατα. Πάνε με τα τέρατα εκεί πέρα. Χωρίς τα τέρατα πας. Μόλις ήρθε το τέρας, να πούμε. Εγώ το μεγαλύτερο τέρας που ξέρω. Λύθηκε η γλώσσα του. Εγώ φίλε, το μεγαλύτερο τέρας που υπάρχει είναι δίπλα μου, φίλε. Εγώ με τον Τζόρνταν πάω. Μεγαλύτερο τέρας δεν υπάρχει. Εγώ με τον Τζόρνταν πάω όπου θες. Αλλά αυτό λέγαμε και πέρυσι στους φίλους μας τους αεξίδες που παίζαμε την μπαλάρα στο δεύτερο γύρο. Αν δεχτεί το παιχνίδι χωρίς να κάνει ο Βράνιες και ο άλλος ο Βαψομαλιάς με τα γκρίζα τα τσαλίμια τους όπως έγινε στο τελικό, θα σου έχω 70% κατοχή, θα γέρνει το γήπεδο και δεν θα δέσει. Οι διαφορές υπάρχουν. Ο ΠΑΟΚ είναι μια δουλεμένη ομάδα, μπορεί να έχει προβλήματα στο ρόστερ, αλλά βλέπετε ότι το παρασκήνιο ξερνάει, σε εισαγωγικά, αμέσως χωλεί με το που θα βρει τον ΠΑΟΚ σε αδύναμη στιγμή. Στον Μπρίγιο, έτσι είναι στα δημοσιεύματα που θέλουν τον Λουτσέσκο στη Νιου Κάστλ, δεν ξέρω και τα άκουσα κι αυτά. Ναι. Στην πρόταση στο Βαρέλα. Έφυγε ο Γκάφα Μπενίτεθ. Δεν ξέρω, άκουσα κάτι αυτά που κυκλοφορούν στις εγκυρότατες αθηναϊκές. Αυτό που ξέρω είναι το Μάρτιν Ονίλ ανέλαβε την Νότιχαμ. Ναι, το διώξαν τον άλλον. Α, εχθές, ακριβώς. Κάτι για την Νίκη δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Ο Μπρουτόταλος τον ίδιος. Ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλώς τώρα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Ρε, γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Λουτσέσκου. Ξαναβγήκες εσύ. Ναι, αλλά με έκοψες προηγουμένως, ρε Κόκκινε. Δεν σε έκοψα, ρε φίλε. Κάτσε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή θα πω λίγο την άποψή μου. Δεν μπορώ. Πες το, είπαμε 3 λεπτά καθένας, αυτός ήταν ο λόγος, τίποτα. 30 δευτερόλεπτα θα το κάνω. Κάντε. Ωραία. Εγώ ήμουν απολέμιος του Λουτσέσκου, σαν πάω κάκι που είμαι, και έλεγα ότι δεν είναι καλός κτλ. Πλέον έχω αλλάξει την άποψή μου εντελώς και μη τολμήσει κανένας παοξής, και εγώ παοξής είμαι φανατικός, να μιλήσει για τον Λουτσέσκου. Τι ήταν αυτό που σε άλλαξε τη γνώμη? Θα σου πω. Όταν είχαμε τον Σαγιάνεβιτς, πώς το λέγανε, με το που άλλαξε και μπήκε ο Λουτσέσκου, κερδίζαμε χωρίς να παίζουμε μπάλα, χωρίς τίποτα. Τελικά, τι άλλαξε στον ΠΑΟΚ? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο προπονητής. Τώρα, αν ο προπονητής έχει ρέντα, μαζί του, αφού την έχει τη ρέντα, τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να το κάνω εγώ να έχω ένα καλό προπονητή? Να σε καλά φίλε. Και γιατί κακό είναι αυτό που λέω? Μίλησε 3 και 1,5 κοντά στα 5. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Είμαστε μαζί με Λουτσέσκο, εγώ το λέω ακράδαντα. Ακράδαντα. Και υποστηρίζω, ναι, πλέον τελείωσε. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος λέει ότι αυτό το παλτό δεν κάνει. Είναι ποδοσφαιρική απάτη, τι έχεις να πει? Όχι, το αποτέλεσμα μετράει τελικά και εγώ πίστηκα
παρόλο που έλεγα πριν τρεις αγωνιστικές, έλεγα πρέπει να λάβει. Όχι, τελικά, μα τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι και η ρέντα. Καλά σε λέει. Μην βγεις να πεις άλλα πράγματα μετά από λίγο καιρό. Όχι, δεν θα πω. Το εγώ το καταλαβαίνω δηλαδή, το έχει. Και θα δείτε στην πορεία, θα δείτε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τελείωσε. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα με... και με παίχτες, έχουμε και παίχτες, αλλά και με τη ρέντα. Φύγε Πόντι, επόμενος. Δεν είναι και επόμενο, τελείωσε εκπομπή. Πάει και σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Μαρίνα Βίκου είναι έτοιμη να εκφωνήσει τίτλους δίσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Δημήτρης Καναλάκης με την Τάνια Δήμου και τον Κώστα Γιαλαμά. Εσύ που απάς τώρα. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Πρώτα εδώ στα λεμάτια. Βράδυ είναι ακόμα 4 βράδυ. Να έχω. Καλό υπόλοιπο. Υπόλοιπο.